Χαίρετε. Χαίρετε και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, All About Harrison Air, και ο λόγος είναι φυσικά για τον Βασίλη Χριστίδη, τον οποίον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον καλησπερίζουμε ευθύς αμέσως. Βασίλη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλησπέρα, Βασίλη. Είμαστε καλά, εσύ? Μια χαρά, μια χαρά. Φαντάζομαι βρίσκεσαι ήδη στα αποδυτήρια, καθώς στις 6 ώρα ξεκινάει η προπόνηση η ομάδα, η οποία έχει μπει για τα καλά σε ρυθμούς προετοιμασίας, Βασίλη. Ναι, ναι, αρχίζουμε να μαζευόμαστε τώρα σιγά σιγά στο γήπεδο και η προπόνηση ξεκινήσει στις 6. Πες μας λίγο, Βασίλη, ποιες είναι έτσι οι πρώτες εντυπώσεις από αυτές τις ημέρες που είστε όλοι μαζί σαν ομάδα, έχετε ξεκινήσει την δουλειά, την Πέμπτη μάλιστα αναχωρείτε και για το Άργος Οριστικό, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Πώς είναι έτσι το κλίμα της πρώτης ημέρας της προετοιμασίας? Εντάξει, όλα προς το παρόν πάνε πολύ καλά. Είναι ένα καινούριο σύνολο η ομάδα μας. Έχει παιδιά τα οποία ήρθαν τα περισσότερα φέτος στην ομάδα. Εμείς οι πιο παλιοί προσπαθούμε να τους εντάξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στο κλίμα και στις απαιτήσεις της ομάδας. Και μαζί με το προπονητικό staff δουλεύουμε καθημερινά για να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται στον πρώτο επίσημο. Επειδή ήσουν και πέρσι στην ομάδα, Βασίλη, και έζησε στα πράγματα εκ των έσω από το ξεκίνημά τους μέχρι και την ολοκλήρωση της σεζόν, υπάρχουν αρκετές διαφορές συγκριτικά με πέρσι στο φετινό ξεκίνημα. Υπάρχει πλήρες ρόστερ, τεχνικό επιτελείο, ιατρικό επιτελείο, όλο στη θέση του. Νομίζω ότι γι' αυτό σας δίνει έτσι, διευκολύνει και την δική σας δουλειά και, και το δικό σας έργο μέσα στο παρκέ. Εντάξει, όταν όλο το περιβάλλον γύρω σου είναι ιδανικό και εσύ το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να προπονήσεις και να είσαι αφοσιωμένος στο στόχο σου, νομίζω είναι καλύτερες δυνατές συνθήκες που θα μπορούσαν να υπάρχουν. Γενικότερα έχουμε παρατηρήσει, Βασίλη, παρακολουθώντας και το ρεπορτάζ της ομάδας, αλλά και γενικότερα βλέποντας και τις αναρτήσεις σας στα social media, βλέπουμε ότι υπάρχει έτσι ένας έκδηλος ενθουσιασμός, έτσι μια μεγάλη όρεξη για δουλειά, μια μεγάλη ανυπομονησία για την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων. Πώς το λαμβάνεις εσύ αυτό έτσι τις πρώτες μέρες της δουλειάς? Σίγουρα, όταν κυρίως η ομάδα μας αποτελείται από νεαρά παιδιά τα οποία θέλουν να παίξουν και να φορέσουν τη φανέλα του Άρη, είναι λογικό να υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός και αυτή η ανυπομονησία από τις πρώτες μέρες κιόλας, γιατί όλοι ξέρουμε τι σημαίνει να παίζει μπροστά στο παλέ με γεμάτο κόσμο και είναι αυτό που περιμένουμε όλοι μαζί. Κάνε μας ένα σχόλιο για τους καινούριους τους συμπαίκτες σου, γιατί ήρθαν αρκετά παιδιά στην διάρκεια του καλοκαιριού. 6 νέοι ξένοι παίκτες, 5 Αμερικάνοι και ο Μπορίς Νταλό ο Γάλλος. Γενικότερα, πώς έτσι τους έχετε βάλει εσείς οι θεωρητικά παλιοί που είστε από τις προηγούμενες σεζόν, πώς τους έχετε βάλει στο κλίμα, πώς τους υποδεχθήκατε στην ομάδα? Γενικότερα, τι χαρακτήρες είναι αυτά τα παιδιά που έχουν έρθει? Εντάξει, είναι παιδιά τα οποία έχουν ξαναπαίξει την κατηγορία, δεν είναι άγνωστα με το ελληνικό πρωτάθλημα, ξέρουν τις απαιτήσεις και το τι σημαίνει Α1 και Άρης. Εμείς αυτό που κάνουμε από την πλευρά μας είναι να μάθουμε ο ένας καλύτερα τον άλλον και σαν παιδιά όλοι τους είναι εξαιρετικά, όλοι τους είναι τρομερά παιδιά, νέοι σε ηλικία, οπότε δεν έχουμε μεγάλες διαφορές ηλικιακά. Έτσι φαίνεται ότι βγάζουν μια συντροφικότητα, έτσι ένα ομαδικό πνεύμα είναι έτσι χαρακτηριστικό που βγάζει η ομάδα και νομίζω ότι αυτό θα διευκολύνει και τη δική σας δουλειά, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν πάντα πρέπει να υπάρχει καλή ατμόσφαιρα και καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια και μεταξύ των παικτών. Νομίζω βοηθάει την ομάδα έτσι συσπηρωμένη να ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες παρουσιαστούν μέσα στη χρονιά. Σίγουρα είναι πολύ ανοιχτοί χαρακτήρες, πολύ καλά παιδιά οι καινούργιοι παίχτες και αμέσως από την πρώτη στιγμή σε κάνουν να νιώθεις δικός τους άνθρωπος και να τους βοηθήσεις να ενταχθούν πιο γρήγορα στις νέες συνθήκες και σαν ομάδα και σαν πόλη και όλα. Βασίλη, καλησπέρα και από μένα. Δυσκολίες θα έχουμε φέτος ή όλα θα είναι καλά? Μια χρονιά η οποία ευελπιστούμε να είναι γεμάτη και με στόχους δεν γίνεται να είναι εύκολη, θέλει πολλή δουλειά, θα έχει ταξίδια,
θα έχει δύσκολα παιχνίδια, οπότε τίποτα δεν μπορείς να πεις ότι είναι εύκολο. Έλα, πες μας τώρα τι είναι αυτό που σε ενοχλεί στον Αγγέλου. Να τα πούμε όλα τώρα σιγά σιγά. Πλάκα κάνω. Το σκέφτηκες? Ακούει ο coach τώρα, να ξέρεις. Εννοείται. Τι είναι αυτό το οποίο στην προπόνηση, ρε παιδί μου, είναι αυτό το οποίο λέτε όχ, το θυμήθηκε, όχ, ασχολείται με αυτό περισσότερο? Υπάρχει κάτι, ένα τέτοιο στοιχείο στην προπόνηση, στην καθημερινότητά σας? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο να λέμε όχ. Έχουμε ένα τρομερό staff προπονητικό. Έγινε και η προσθήκη του coach Νικολάηδη φέτος, που για όσους τον ξέρουμε το θεωρούμε ευλογία να είναι στην ομάδα μας. Και από εκεί και πέρα γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά μέσα στο γήπεδο, γιατί οι υποχρεώσεις θα αρχίσουν να τρέξουν από φέτος πολύ νωρίς και εμείς πρέπει να είμαστε αντάξει των απαιτήσεων. Θεωρείς ότι η φετινή χρονιά είναι και για σένα μια χρονιά μεγαλύτερης ευθύνης? Γιατί εντάξει, είναι λίγο διαφορετικό να έρχεσαι ως ρούκι, να έρχεσαι ως ένα νέο παιδί που λέμε, αλλά πλέον ήδη μετράς στην πλάτη τα ένσημα των προηγούμενων ετών. Είναι και για σένα μια μεγαλύτερη ευθύνη η φετινή παρουσία? Δηλαδή, θέλεις ο Χριστίδης να κάνει 5 πράγματα παραπάνω φέτος? Ο Χριστίδης θέλει να κάνει ό,τι είναι καλύτερο δυνατόν για να κερδίζει η ομάδα του. Αυτό, η περσινή χρονιά, ειδικά με όλες τις δυσκολίες που είχε και με τα προβλήματα, μας έκανε όλες πιο δυνατούς και πιο έμπειρους, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε πιο δυνατοί και πιο έτοιμοι την καινούργια χρονιά. Νομίζω, Βασίλη, ο συναγωνισμός που θα υπάρχει στην γραμμή των ψηλών, γιατί ήρθαν καλοί παίκτες φέτος στους ψηλούς για τον Άρη, ήρθε ο Κάιζερ, ήρθε ο Μαγκή, είσαι εσύ. Γενικότερα αυτός ο συναγωνισμός νομίζω ότι θα σε βοηθήσει για σένα και να βελτιώσεις το παιχνίδι σου και να δυναμώσεις και γενικότερα να πάρεις και περισσότερες πρωτοβουλίες, έτσι δεν είναι? Σίγουρα, όταν είσαι να αντιμετωπίσεις στην προπόνηση παίκτες οι οποίοι είναι και έμπειροι και δυνατοί και πιο παιγμένοι, σίγουρα αυτό θα σε βοηθήσει και θα σε έχει πιο έτοιμο όταν θα έρθει η στιγμή του αγώνα. Mm-hmm. Κάτι το οποίο είναι πολύ ευχάριστο για όλους μας, ανεξαρτήτως της δικιάς μου της θέσης του οποιοδήποτε. Άμα υπάρχει καλός ανταγωνισμός μέσα στην προπόνηση και καλοί συμπαίκτες, όλο το σύνολο γίνεται καλύτερο και υπάρχει καλύτερη χημεία. Mm-hmm. Με τον παλιό τερματοφύλακα τον Χριστίδη έχεις καμιά σχέση? Από ό,τι ξέρω όχι, είναι απλή συνωνυμία. Εμένα οι θείοι μου παίζανε μπάσκετ, το ένα στον Νέστορα και ο άλλος στην Ηρακλή. Καλά, και αυτός ήταν ο κορυφαίος τερματοφύλακας, από τους κορυφαίους στην ιστορία του Άρη και του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι. Οπότε με χέρια πάλι είχε να κάνει, οπότε μπορεί να ήταν, παιδί μου, να υπήρχε καμιά σχέση. Όχι, είναι συνωνυμία. Μάλιστα. Γενικότερα, παρακολουθείς καθόλου τις ομάδες έτσι όπως χτίζονται αυτή την περίοδο? Περιμένεις να έχουμε κάποια μεγάλη έκπληξη προς το καλύτερο, προς το χειρότερο? Είδαμε ομάδες να μεταναστεύουν, πλέον έχουμε και τη Λίμνο στο παιχνίδι εκεί με τον κύριο Μπούμπουρα και όλα τα υπόλοιπα. Το Λαύριο νομίζω ότι γενικότερα προσπαθεί να μπει στο χάρτη ακόμα πιο δυναμικά. Προμηθέας που είναι και στο Προμηθέας είναι από πέρσι. Είναι από πέρσι ο Προμηθέας. Βλέπεις γενικότερα, παρακολούθησες ή επειδή σε είδα ήσουν και στην Εθνική σε αρκετές περιπτώσεις ή έμεινες εκεί focus σε αυτό το κομμάτι? Όσο μπόρεσα να παρακολουθήσω από την Εθνική και μετά, κατάλαβα ότι θα έχουμε του χρόνου ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό και δυνατό πρωτάθλημα. Γιατί όλες οι ομάδες έχουν κάνει προσθήκες, έχουν πάρει παίχτες έμπειρους και καλούς, οπότε σίγουρα θα είναι πιο έτοιμες και πιο δυνατές μέσα στο πρωτάθλημα. Εσύ τι θες να βελτιώσεις στον εαυτό σου? Τα πάτα. Νομίζω ότι... Ωραία, να το αλλάξω. Τι μπορείς να βελτιώσεις φέτος? Συγκεκριμένα θέλω, μην πεις πάλι τα πάντα. Τα πάντα εννοώ ότι η δουλειά του αθλητή καλά, σταματάει όταν σταματήσει τον μπάσκετ. Σωστά. Οπότε, ναι, αλλά θα ήθελα να είμαι πιο έτοιμος και πνευματικά και σωματικά όσο γίνεται τα παιχνίδια της νέας σεζόν. Σε επηρέασε πέρσι έτσι αυτή η κατάσταση που υπήρχε στον Άρη? Γιατί εντάξει, ένα νέο παιδί, ξεκινάς, αντί να έχεις περισσότερα στηρίγματα, εσύ όπως και όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είχατε μια πολύ παράξενη κατάσταση στο σύλλογο, από τη διοίκηση μέχρι τα αποδυτήρια, φαντάζομαι. Σε επηρέασε αυτό πέρσι? Όχι, γιατί είχαμε πέρσι ο ένας τον άλλον και προσπαθήσαμε να παίρνουμε δύναμη και να συνεχίζουμε μαζί, να μην
είναι ο καθένας μόνος του και να το πάλευει μόνος του, όλοι μαζί. Προσπαθούσαμε να περάσουμε την περσινή χρονιά παρόλο τις δυσκολίες που είχε. Mm-hmm. Ποδόσφαιρο θα βλέπεις φέτος? Όσο μπορώ και μου το επιτρέπει το πρόγραμμα, θα προσπαθήσω να βλέπω. Νομίζω έρχεσαι. Έρχεσαι, Βικελίδης. Όποτε βολεύει και έχω χρόνο, μ' αρέσει, έρχομαι. Με τον Μποχορίδη εκεί παρεούν. Μαζί με Μποχό. Λευτέρη πάντα. Λευτέρης είναι λίγο φυσιολογικό. Εσύ τι ομάδα είσαι? Είναι αυτό που ρωτάς στους αθλητές και τους δημοσιογράφους και δεν απαντάνε. Πες Άρης, δε. Τέλος πάντων. Δεν πειράζει. Λοιπόν, θα βγάλω από Χωρίδη να το πει αυτό. Δεν έχει θέμα σε αυτά. Δεν πειράζει. Καλοί παίκτες να είναι, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι που μετράει. Άλλωστε, Αργιανάκης έχει κάνει από Χωρίδη και να μην ήσουν πριν. Νομίζω ότι εντάξει. Σε δυσκολεύω τώρα. Όχι, εντάξει. Έχει τον παραπονιάρη ο οποίο δεν τα λέει αυτά. Τι νομίζετε, θα σα άφηνα να πάτε έτσι πούδρα όλη τη συνέντευξη? Γιατί ρε, εσύ δεν τα λέω αυτά? Το λε, θεωρώ ότι στη ομάδα είναι. Όχι, αλλά έκανα, εσύ είσαι παραπονιάρης. Αλλά έκανα ξεχωριστό θέμα με τον άνθρωπο, ναι. Παρουσία Χριστίδη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Σωστό. Στο All About Άρης. Κεντρικό, τρίτο βασικό. Τουλάχιστον τερματοφύλακας μπορείς να παίξεις, άμα χρειαστούμε. Φίλε, ξεπερνάει την αιστεία, ξεπερνάει. Το κόουτς Ερέρα. Κοίταξε, ήρθε ο Κουέστα, ο οποίος μπορεί να παίξει μπάσκετ σίγουρα με 96. Βάλουμε και σε ένα τερματοφύλακα. Γενικότερα το κλίμα είναι αυτό το οικογενειακό, Βασίλη. Άκουσα πριν που έλεγες ότι εντάξει, αλλά είναι πολλά τα νέα πρόσωπα. Κακά τα ψέματα, δεν είστε πολλοί από πέρσι ώστε να πούμε ότι είστε δεμένοι ακόμα. Νομίζω ότι μέσα σε μια-δύο εβδομάδες προπονήσεων δεν μπορεί να δεθεί ένας αθλητής με έναν συναθλητή του. Όχι, αλλά αυτό που είπα είναι ότι τα καινούργια παιδιά είναι όλοι ανοιχτοί χαρακτήρες και σε βοηθάνε να έρθεις κοντά τους και να δημιουργηθεί ένα πολύ καλό κλίμα μέσα στην ομάδα. Ρίξε καμιά τάπα τώρα στο Μαγκιάσε τώρα, βέβαια, καλή χαρακτήρα. Πρέπει λίγο τους σπρώξεις, λίγο τους Αμερικάνους, δώσ' κανένα δυο σφαλιάζεις εκεί δεξιάρις, θέλει λίγο να νιώσουν Άρης. Δεν πρέπει λίγο, να τους στρώσουμε λίγο. Όλα θα γίνουν, λοιπόν, όλα Βασίλη, θα πάνε καλά. Να έχεις και το χιούμορ σου, να έχεις και τη διάθεση και να έχεις και πάνω απ' όλα όρεξη για τον μπάσκετ όπως σε βλέπουμε ότι έχεις από την περσινή σου παρουσία στην ομάδα και μακάρι το καλό κλίμα που λες να διατηρηθεί όλη τη χρονιά και θέλουμε και μια καλή παρουσία αρχικά στην Ευρώπη. Είναι γρήγορα τα παιχνίδια, έρχονται, δεν πλησιάζουν, γι' αυτό ετοιμάζεις τα αρχικά. Ναι, ξεκινάει λίγο περίεργα η φετινή σεζόν γιατί ναι. Έχουμε πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον μπάσκετ. Κάρτα Miles πάρτε που έχουν οι εταιρείες. Γιατί ναι, θα κάνετε. Χρυσός, α, είσαι χρυσός ήδη, ωραία. Ωραία, θα περιμένεις τα lounge εκεί πέρα και τα λοιπά. Ελπίζω και ο Άρης να έχει πτήσεις υψηλές. Και μακάρι να τα βλέπουμε όλα. Πόσο είσαι, 2-16, σε πόσο είσαι, 2-10, από 15, 2-8, 2-9. 2-8. Εντάξει, βάλε και άλλους 8 πόντους από μένα δώρο και είμαστε εντάξει. Βασίλη, καλή επιτυχία και μακάρι να φτάσουμε να συζητάμε κάποια στιγμή για τίτλους στον Άρη. Νομίζω αυτό είναι το DNA του συλλόγου. Μακάρι, αυτό έχει δείξει ιστορία και αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να ξανακάνουμε βήμα-βήμα και με υπομονή και δουλειά. Ωραία. Να είσαι καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά. Λοιπόν... Καλά τα είπα. Καλά τα είπες, φίλε. Ήρθες εδώ πέρα, έβαλες την ποδοσφαιρική την πινελιά, να πούμε. Έτσι. Αύριο θα υπάρχει μια συνέντευξη έκπληξη και το λέω μόνο και μόνο για να ψάξουν οι συνάδελφοι στα άλλα ραδιόφωνα ποια είναι η συνέντευξη έκπληξη. Αυτός ήταν λοιπόν ο Βασίλης Χριστίδης, μας έδωσε έτσι μια εικόνα για το πώς έχει ξεκινήσει η προετοιμασία, πώς είναι μέχρι στιγμής το κλίμα μεταξύ των παικτών. Υπενθυμίζουμε ότι η ομάδα θα αναχωρήσει την προσεχή Πέμπτη για το Άργος οριστικό για την Καστοριά, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Ευελπιστούμε χωρίς κάποιον τραυματισμό. Όλοι οι παίκτες να είναι υγιείς και υπό τις οδηγίες του Βαγγέλη Αγγέλου και των συνεργατών τους να δουλέψουν απερίσπαστοι, να δουλέψουν σκληρά, ούτως ώστε να είναι στο καλύτερο δυνατό επίπεδο όταν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Όπως είπαμε και με τον Βασίλη Χριστίδη, κάπως περίεργα, κάπως απότομα για την ακρίβεια ξεκινάει η φετινή σεζόν για τον Άρη με ευρωπαϊκό παιχνίδι απέναντι στην Δυναμό Τυφλίδας. Το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Γεωργιανής ομάδας στις 20 του Σεπτέμβρη, οπότε
μπροστά τους οι κυρινόμαυροι έχουν κάτι λιγότερο από έναν μήνα, ούτως ώστε να γίνουν ένα ομοιογενές σύνολο, να βρουν την χημεία τους, να βρουν τον αγωνιστικό τους ρυθμό και να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα μας. Θα πάμε λίγο ακόμα με μπασκετικό Άρη μέχρι να φτάσουμε στις 5.30. Η ομάδα συνεχίζει με διπλές προπονήσεις. Γενικότερα τις τελευταίες ημέρες ο Βαγγέλης Αγγέλου έχει ανεβάσει την ένταση των προπονήσεων. Σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, είναι η τρίτη διαδοχική ημέρα, η δεύτερη διαδοχική ημέρα που συνεχίζουν με διπλή προπόνηση οι καλωσορφιστές του Άρη. Την Κυριακή είχαν ρεπό, έτσι αποφορτίστηκαν λίγο, είχαν τη δυνατότητα κάποιοι να πάνε και για μια βουτιά εδώ στην κοντινή Χαλκιδική, έτσι να καθαρίσει λίγο το μυαλό τους από τις συνεχόμενες προπονήσεις. Τη Δευτέρα ξεκίνησαν κανονικά την δουλειά με διπλή προπόνηση, πρωί και απόγευμα. Γενικότερα ο κότς Αγγέλου και οι συνεργάτες του χωρίζουν τις προπονήσεις σε δύο κομμάτια, σε δύο βασικούς άξονες. Δουλεύουν επάνω στην φυσική κατάσταση και πάνω στην τακτική, έτσι, με περισσότερες ασκήσεις, με περισσότερο μπάσκετ, κυρίως το απόγευμα, κυρίως τις απογευματινές προπονήσεις δουλεύουν οι παίκτες του Άρη. Φυσικά, περισσότερη φυσική κατάσταση, περισσότερα τρεξίματα, περισσότερες ασκήσεις βελτίωσης της αντοχής θα έχει και στο αργοσοριστικό, εκεί όπου η ομάδα θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, για να έχει έτσι την αθλητικότητα που χρειάζεται προκειμένου να εφαρμόσει στο παρκέ το αγωνιστικό πλάνο το οποίο έχει καταρτήσει ο Βαγγέλης Αγγέλου. Άλλωστε, όπως έχουμε σημειώσει και από το μικρόφωνο του Λίμπερο και από το All About Aris, ο Άρης φέτος θα είναι μια ομάδα η οποία θα παίζει πολύ δυνατή άμυνα στα 4 τέταρτα του γηπέδου, θα πιέζει ασφυκτικά τον αντίπαλο, θα προσπαθεί να τον υποχρεώνει σε λάθη, θα προσπαθεί να τον υποχρεώνει σε βεβαιασμένες ενέργειες και προκειμένου να καταφέρει να επιτύχει κάτι τέτοιο χρειάζεται αθλητικότητα, χρειάζεται αθλητικά κορμιά, χρειάζεται παίκτες οι οποίοι θα έχουν πνευμόνι ούτως ώστε να κάνουν δύσκολη την ζωή των αντιπάλων τους. Γενικότερα, οι παίκτες που έχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ του ο Άρης είναι παίκτες οι οποίοι έχουν μια έφεση παραπάνω στην άμυνα, και ο Lucky Jones και ο Μποχορίδης και ο Μπέλ και ο Φλιώνης από τους Γκάρ και ο Κάιζερ που είναι πολύ καλός rim protector και ο Μαγκή που είναι ένα θηρίο πραγματικά μέσα στην ρακέτα στα 2-13. Γενικότερα ο Άρης θα έχει έναν αμυντικό προσανατολισμό φέτος. Από την άμυνα θα προσπαθεί να χτίζει το παιχνίδι του, να τρέχει στο ανοιχτό γήπεδο, να εκδηλώνει ευνηδιασμούς και γενικότερα να βρίσκει το εύκολο καλάθι ξεκινώντας από μια καλή άμυνα. Γιατί όπως συνηθίζουν να λένε και οι προπονητές, μια καλή επίθεση ξεκινάει από μια καλή άμυνα. Από την δυνατή άμυνα, από την αποτελεσματική άμυνα δημιουργεί και τις κατάλληλες συνθήκες ούτως ώστε να εκδηλώσεις και μια καλή και συντονισμένη επίθεση και τις περισσότερες φορές γρήγορη, ούτως ώστε να έχεις εύκολο σκορ στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτά όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Κάτι επιπλέον από το ρεπορτάζ δεν προκύπτει για την ώρα. Έχουμε τις προπονήσεις της ομάδας. Τώρα σε λίγο στις 6 συγκεκριμένα θα ξεκινήσει και η απογευματινή προπόνηση. Το πρωί οι καλαθοσφαιριστές του Βαγγέλη Αγγέλου βρέθηκαν στον Ιγκάλης Χολ και δούλεψαν επάνω στην φυσική κατάσταση. Τώρα το απόγευμα το πρόγραμμα θα έχει περισσότερο μπάσκετ, θα έχει περισσότερες ασκήσεις με την μπάλα και σιγά σιγά η προσοχή στρέφεται στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη με την παρουσία της ομάδας στο Άργος Οριστικό. Λοιπόν, κύριε Καβαδία, φτάσαμε στις 5.30, θα πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε λίγο για τη συνέχεια της εκπομπής. Εδώ είμαστε, All About Aris On Air στο Λίμπερο 107,4. Το Γιάννη Παραπονιάρη τον αποδεσμεύσαμε, καθώς έκανε μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση και του ρεπορτάζ του μπασκετικού Άρη. Η εκπομπή θα δίνει βάση στο μπάσκετ, απλά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι φυσιολογικό να έχουμε μια μεγαλύτερη έτσι, αφοσίωση στα του ποδοσφαίρου. Από εκεί και έπειτα
θα έχουμε μπάσκετ και αρκετό μάλιστα μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν και ελπίζω να μας δώσουν νερίσματα και οι παίκτες του Αγγέλου και ο coach και όλοι για να έχουμε ακόμα περισσότερο. Θα πάμε στα ποδοσφαιρικά αφού σας πω ότι από τώρα και μέχρι τις 7 παρα 5 μπορείτε να στέλνετε μηνυματάκια για να κερδίσετε ένα μπουκάλι στον Πάνο. Όχι, λάθος, αυτό είναι από άλλο τέτοιο. Να έδινε ένα μπουκάλι στον Πάνο Κιάμο. Θα ήθελες, Παπαδόπουλα, σε πάω στον Πάνο Κιάμο. Να ακούσεις, θέλω να σε ξαναδώ. Δεν θες να ξαναδείς το μεγάλο Άρη στην Ευρώπη. Βάλε λίγο Πάνο Κιάμο, θέλω να σε ξαναδώ σήμερα. Όχι. Κύριε Βασίλη, βάλε και την ελληνική έκδοση λίγο. Φίλε, είμαστε pre-season. Ξέρεις, σημαίνει pre-season. Pre-season, μάλιστα. Θα κάνω μια playlist εγώ. Μην το δυναμώνεις, ρε Βασίλη. Δώσε! Άσε μας και τους δύο. Όσο βρίσκεις εσύ τον Πάνο Κιάμο, το θέλω να σε ξαναδώ. Χωρίς τα άλλα όμως, γιατί θα μην βάλουμε τα άλλα. Τον Μπο, τον Μο και τον Βγό. Θα το χαμηλώνεις στους άλλους. Μόνο Πάνο Κιάμο θα ακούμε. Λοιπόν, άκουσε με λίγο τώρα. Δίνω ένα άλμπουμ Πανίνι Μουντιάλ. Ναι. Μου έχουν μείνει 4. Δίνω ένα σήμερα στην εκπομπή. Ωραία. FM και νό, ονοματεπώνυμα, αποστολή στο 54526. Και να δώσει εμένα. Θα δώσω, ναι. Φιλάκι μου, θα σου δώσω ένα. Αρχίσαμε. Αρχίσαμε. Φιλάκι μου, είσαι και τέτοια. Σαββατοκύριακο με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Και Σαββατοκύριακο. Και Σαββατοκύριακο. Και Σαββατοκύριακο, 10-12 το βράδυ. Όλη μέρα με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Δηλαδή φτάσαμε να περιμένουμε το ταξίδι στη Λαμία για να δούμε πού θα φύγουμε λίγο. Σαββατοκύριακο φέτος όμως σε απάλλαξε. Ευχαριστώ, ρε Χρήσα. Chip and gut. Gut and chip. Δηλαδή αυτό να κάνουμε 7 στα 7. Εντάξει, σε δίναμε ρεπό τη Δευτέρα. Α, ευχαριστώ, εντάξει, να είσαι καλά. Και ποιος θα έκανε? Ποιος? Λοιπόν, εσύ. FM... Με άλλο όνομα. Με ψευδόνυμο. FM και ενώ, ναι. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526 με χρέο 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Δίνω και το άλμπουμ της Πανίνη. Τι έπαθες? Έχουμε τους χορηγούς κανονικά στο Λαμπάουτ. Μπράβο, φίλοι, υπάρχουν. Άρα τι, γιατί τους έβρισκε ο κ. Παπαγωνιάρης? Αυτό δεν είναι. Ναι. Αυτό δεν είναι. Αυτό. Το άλλο που είναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι, φίλε, να το. Γιανόπουλο Σέρβις. Βέβαια. Όσοι έχετε φορτηγά. Για να αλλάξετε σούστες. Αντικατάσταση αερόφουσκας και αμορτισέρσεις, καλύτερες τιμές και αντικατάσταση πετάλων. 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης, στο κεντρικό φανάρι Πόντου, στο Καλοχώρι, τηλέφωνο 2310-751. Στο Γιαννόπουλο. 933 στο Γιαννόπουλο και Mr. Gold φυσικά. Φυσικές Μεσολογγίου 2 μετά το γήπεδο του ΒΑΟ. Delivery 628-586. Πόσο? 628. Πες το σωστά. 628. Όχι. 62. Ναι. 85-86. Ποιο είναι πιο απλό να θυμάσαι? Εμένα, για μένα είναι πιο απλό το πρώτο. Δηλαδή, αν εσένα δηλαδή, το φυσιολογικό ντύσιμο είναι να βγεις με παλτό τώρα έξω. Όχι, δεν είναι νορμάλο. Μίδες. Δεν είναι το ίδιο, φίλε. Ήταν πολύ έτυχες το παράδειγμα το οποίο έθεσες. Θέλω να κάνω ότι είναι δυνατόν και κερδίζει ομάδα μου. Καλά τα είπε ο Βασίλης. Τον οποίο το ρώτησα τι ομάδα είναι και μου ήρθε κατευθείαν φωτογραφία με τον αδερφό του ντυμένο στα κίτρινα. Ναι, το Δημήτρη. Κανονικά. Έτσι. Δημητράκης ερχόταν και στο Άρης FM. Και στον Άρης FM ερχόταν, βέβαια. Με τη μητέρα του κύριε Κατερίνη. Δεν το ήξερα. Εξαιρετική. Δεν το ήξερα την αδερφός του Δημήτρη. Μπράβο. Χαιρετίσματα σε όλη την οικογένεια. Λοιπόν. Τι? Για τον μπάσκετ θα πούμε πολλά περισσότερα αύριο με μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που θα έχουμε. Γιατί εδώ στην κατεύθυνση ότι είναι μπάσκετ? Του είχα κάνει να ψάχνουν για να είναι ποδόσφαιρο. Ωραία. Του συναδέλφου. Όχι. Θα είναι μπάσκετ. Δώσαμε ένα στοιχείο εξτρά. Δεν θα πούμε ποιο είναι όμω. Ρε Βασίλη. Έτσι. Ναι, σωστό, μαζί σου, συμφωνώ, δεν λέω. Πες, με ποιον περνάς καλύτερα, με μένα με τον Χρήσανδο? Τι. Α, δίνεις σε μένα, εντάξει, είσαι αδελφός. Εντάξει, ωραία. Ξεκάθαρα. Όπα, κάτι θα κάνει, καμία κίνηση. Τι είπες? Γι' αυτόν είναι. Τι είπες? Θα έρθει σιγά σιγά, έτσι γίνεται. Με τον κύριο Χρήσανδο. Υπάρχει υπηχό. Έχω να δω τέτοιο. Ένα είναι, μην νομίζεις. Ένα είναι. Έχω να δω τέτοιο. Από εδώ ήρθε. Από εδώ ήρθε. Μην νομίζεις. Έχω να δω τέτοιο. Τέτοιο χρώμα. Πες το. Λοιπόν. Πες του το. Ποιο? Θέλω να σε ξαναδώ, πες του το. Ναι, λοιπόν. Για τον μπάσκετ αύριο περισσότερα. Ποδόσφαιρο πάμε. Σιγά σιγά. Λοιπόν. Εβδομάδα προετοιμασίας. Μπαίνουμε από σήμερα σε ρυθμούς Λαμίας. Στο μεταγραφικό δεν έχουμε κάτι ακόμα.
Και εκεί περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με κάποιες περιπτώσεις παιχτών όπως το Πογμπά για παράδειγμα, όπως με τις αναζητήσεις του Άρη για τον εξτρέμ που θέλει ο Ερέρα. Περιμένω να δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Πέντρο Βίτορ, του 20χρονου Βραζιλιάνου εξτρέμ, ο οποίος αγωνίζεται και στο αριστερό άκρο της άμυνας βέβαια, ο συγκεκριμένος, αλλά παίζει και στα άκρα της επίθεσης. Χρήσανθέ μου, γιατί μου έλεγε ότι είναι μόνο αριστερό μπακ. Παίζει και στα άκρα τη επίθεση ο συγκεκριμένο. Σε ποια ομάδα? Σε ποια ομάδα? Έπαιξε στα εκεί και τον είδε εσύ και λε ότι παίζει. Στο transfer mark, άμα μπει. Α, άμα. Ναι, για να την ΑΕΚ, φίλε. Θε να βάλω στο transfer mark τον Τσαλτιδίνιο. Μα να σου πω κάτι, πρόσεξε με και με την ΑΕΚ. Αυτό λένε. Ότι είναι μέσο επιθετικό το παιδί. Άσε μαζε. Ο συγκεκριμένο, ο οποίο. Μπήκε στην πραγματικότητα και στην καθημερινότητα της ΑΕΚ μέσω της μεταγραφής του Άλεφ, του έτερου Βραζιλιάνου που απέκτησε η Ένωση, καθώς εκπροσωπείται από το ίδιο γραφείο με τον Άλεφ, μια μεγάλη εταιρεία στην Βραζιλία, μου διαφέρει τώρα το όνομά της, που έχει πάνω από 150 ποδοσφαιριστές. Και στο πλαίσιο της απόκτησης του Άλεφ, ο ίδιος ατζέντης από το εξωτερικό πρότεινε και τον Πέντρο Βίτορ στην ΑΕΚ, με τον οποίο υπέγραψε μάλιστα πενταετές συμβόλαιο παίχτης, αλλά... Άρα πήρε πακέτο τον Βίτορ με τον Άλεφ. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ναι. Και πλέον περιμένουμε να δούμε... Εμάς μας χρειάζεται αυτός. Εντάξει, κοίτα, θες ένα παίχτη σίγουρα εκεί πέρα μπροστά. Πού? Μεσοπιθετικά, στα εξτρέμ. Τι? Ναι, θες. Δηλαδή θα βγάλω τον Ματέο Γκαρσία να παίζει αυτός. Δεν θα τον βγάλεις. Αλλά θα τον έχεις ως μία ακόμα επιλογή. Άρα θα έχω έξω τον Τικινή να παίζει αυτός. Γιατί η δεύτερη επιλογή μου είναι αυτός, τον Τικινή. Όχι, θα τον πάρεις στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Ναι. Δεν τον πάρεις για βασικό ρεκόρ. Ναι, δεν τον πάρεις. Ξαναλέω, ο αναπληρωματικός του Ματέο Γκαρσία ποιος είναι? Αυτή τη στιγμή. Με το 4-2-3-1. Με το 4-2-3-1. Ο Μιλούνοβιτς. Ο Κολάσο. Ο Μιλούνοβιτς. Ο Κολάσο. Ο Κολάσο υπό προϋποθέσεις μπορεί. Περίμενε. Απλά ο Κολάσο. Ο Κολάσο υπό προϋποθέσεις. Ο Μπρούνο Γκάμα. Μπορεί να κάνω ένα βασικό ζευγάρι. Τι να ακούσω. Δεν τον χρειάζομαι. Έτσι λες εσύ. Έτσι λέω, ναι. Ναι, όταν ο προπονητής θέλει εξτρέμ όμως. Δεν θέλει. Ποιος το λέει ότι θέλει? Εγώ. Α. Εγώ ρώτησα τον Ερέρα και μου είπε δεν θέλω. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει η συζήτηση και η πρόθεση για να αποκτηθεί ακόμα ένα εξτρέμ. Αυτό. Τι. Είναι νωρίς να αρχίσω τα ξεφώνητα, να ξέρετε. Γιατί ρε φίλε. Όλοι. Δεν σου λέω ότι θα αποκτηθεί. Που ο Άρης θέλει εξτρέμ. Άλλο θέλουμε να τον πάρουμε τον εξτρέμ. Και άλλο ο Άρης θέλει εξτρέμ. Για μένα χρειάζεται. Άτε ρε, που χρειάζεται. Άκουσε με λίγο. Έχω τον Ματέο Γκαρσία. Έχω τον Μπρούνο Γκάμα. Έχω τον Τικινή. Έχω τον Κολάσο. Έχω τον Μιλούνοβιτς που μου έχει μείνει. Αμανάτη. Έχω τον Μπαργκάν που δεν έχει λύσει το συμβόλαιο. Για έχω έξι παίκτες εκεί και μου λέτε ότι θέλω να πάρω έβδομο. Με την προϋπόθεση... Έτσι, σε τρία χρόνια στη ΓΑΜΑ Εθνική θα είμαστε πάλι. Με την προϋπόθεση ότι θα λύσει και ένα συμβόλαιο σίγουρα. Πάντα με αυτή την προϋπόθεση πάμε. Προϋπόθεση. Δεν σου λέω να παίρνεις. Λύσει το πρώτα το συμβόλαιο. Και μετά να διώχνεις. Νίκο μου, ναι, λύσει το πρώτα το συμβόλαιο και μετά χρειαζόμαστε εξτρέμ. Κανέναν εξτρέμ δεν χρειάζεται ο Άρης. Αν τώρα θέλουμε για κάποιο λόγο να πάρουμε τον παίκτη, εγώ τα καταλαβαίνω αυτά τα πράγματα. Έχω μπει, ήμουνα και μέσα στην ομάδα. Καταλαβαίνω όταν πρέπει να πάρω κάποιον. Μη μου λέτε όμως ότι είναι απαραίτητος. Ο Βίτορ, άμα είναι απαραίτητος και τόσο καλό παίκτη, δεν μένει στην ΑΕΚ. Δεν σου είπα ότι είναι απαραίτητος ο Βίτορ. Γιατί δεν μένει στην ΑΕΚ. Δεν σου είπα ότι είναι απαραίτητος ο Βίτορ. Μπορείς να με φωνάζεις πρώτα απ' όλα. Όχι. Όχι, ναι, εκνευρίζομαι με το θέμα του Βίτορ πάρα πολύ. Σε θέλω ήρεμο. Με εκνευρίζει το θέμα του Βίτορ. Μα εγώ δεν σου είπα ότι θα γίνει. Θα γίνει. Σου το λέω εγώ. Είναι πιθανό. Εκνευρίζομαι. Στόπερ θέλω. Και στόπερ θες. Νομίζω ότι είναι οι δύο θέσεις που χρειάζεσαι παίχτες. Ωραία. Στόπερ και. Και αμυντικό χαφ θέλω. Κοίτα, αν δεν έρθει ο Σιώπης που δεν θα έρθει, κατά πάσα πιθανότητα. Α, δεν υπέγραψε. Με τα τωρινά δεδομένα. Εγώ, να σου πω την αλήθεια, δεν θα έπαιρνα άλλο. Εντάξει. Ξέρεις τι, θα ήθελα έναν ακόμα κόφτη, αλλά θα μαζευτούν πολύ πλέον στον χώρο του κέντρου. Γιατί ο Άρης, ο μοναδικός καθαρός κόφτης που έχει αυτή τη στιγμή είναι ο Μπάσα. Εντάξει. Ο παίκτης που μπορεί να κόψει και χαμηλά, αλλά και στον αέρα, προϋποθέσεις, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ψηλός. Ο Αλβανός μέσα, ο οποίος μάλιστα κλήθηκε και στην εθνική ομάδα της χώρας του για τα παιχνίδια που έχει να δώσει τον Σεπτέμβριο, στη διακοπή των πρωταθλημάτων. Και ένα ενδιαφέρον θέμα το οποίο μπορούμε να ψάξουμε είναι πότε ήταν η τελευταία φορά που παίκτης του Άρη κλήθηκε σε εθνική ομάδα. Όποιος έχει βάρδια μπορεί να το ψάξει. Γιατί για να δείξουμε ότι ήμασταν ανύπαρκτοι 5 χρόνια. Ωραίο θέμα. Όχι. Όχι. Γιατί? Δεν είναι έτσι.
Δεν είναι έτσι γενικότερα. Και, τα, και πριν υποβιβαστεί Χρυσανθέμου. Και στη διεθνή, πού, στην πρώτη ομάδα λες. Διεθνή, πρώτη ομάδα. Πρώτη και ομάδα. Στη Β' Εθνική ξανά όταν ήσουν, είχε παίκτη διεθνή. Στη, σε πρώτη ομάδα. Ποιον. Και μουντιαλική κιόλα. Ποιον είναι. Τον Νάτσο Γκαρσία. Εγώ δεν σου. Ναι, εσύ λες για πριν 12-13 χρόνια. Εσύ πότε λες. Εγώ λέω για τα τελευταία χρόνια. Τα τελευταία χρόνια πότε. Όταν ήσουν στην Α' Εθνική. Okay. Τον Ντάτο είχε διεθνή. Το Γιαννιώτα είχε διεθνή. Ωραία, σου είπα. Το Διούδη είχε διεθνή. Άλλο. Ο Γιώργος Γκάτος. Ο Κρίστη Βαγγέλη. Το Βαγγέλη. Ο Βαγγέλη ήταν, ο Βαγγέλη ήταν ο πολύ πριν. Αδιάβασα ο Γκάτος, είπα να με το χρήσανθα. Ο Διούδης δεν ήταν, ε. Ο Γιαννιώτας δεν ήταν. Ο Διούδης δεν ήταν. Και μάλιστα δεν είναι και Ελλάδος. Ο Τάτος δεν πήγε, δεν είχε κάτι συμμετοχές. Ακόμα και ο Πλατέλας θεωρητικά ο είναι. Ο Γιαννιώτας, όχι, πρόσεξε με. Πότε κάποιος παίχτης ο Γιαννιώτας και ο Διούδης πήγαν. Ο Βελίδης. Του Άρη, κλείθηκε στην Εθνική. Ο Βελίδης. Που τον αντιμετώπισε και το Σάββατο. Πέρσι είχε διεθνή. Πέρσι. Σε πρώτη ομάδα. Σε πρώτη ομάδα. Ποιον. Ρεπόρτερ. Ποιον. Χρήσαν αυτή η εξάντληση από το δύσκολο καλοκαίρι που είχα. Εδώ. Την παρέτησή μου. Από το δύσκολο καλοκαίρι που είχα η εξάντληση, φίλε. Χαντί. Δεν είμαι σε τόσο καλή κατάσταση. Χαντί. Ο Άγγελος Χαντί είναι δική Ορδανία. Βεβαίω. Έχει δίκιο. Άρα. Άντε, κάντε ένα θέμα ότι είχαμε από πέρσι παίκτη. Σε επίπεδο Αλφα Εθνική. Καλό είναι ο τρόπο που σκέφτεσαι, είναι σωστό. Σε επίπεδο Αλφα Εθνική. Αυτό σου λέω. Για να θυμηθούμε ότι 4 χρόνια ήμασταν ανύπαρκτοι. Λάθο σκέψη. Αλλά πάλι κάποιοι ασχολούνταν μαζί μα. Καλά, ασχολούνται συνέχεια. Τι πάνε να πει. Λοιπόν. Ανύπαρκτο φίλο δεν ασχολούνται. Να το θυμάσαι αυτό. Ανύπαρκτοι ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Σε ούτε, άλλα πράγματα. Ούτε ναι. Ως Άρης, ούτε ως νοοτροπία, ούτε ως DNA, ούτε στην καρδιά μας, ούτε στο μυαλό μας. Αλλά στα ποδοσφαιρικά δρόμενα της Ελλάδος τα τελευταία 4 χρόνια ήμασταν ανύπαρκτοι. Αφού δεν ήμασταν. Ήμασταν εδώ. Αν ήμασταν εδώ, δεν θα λέγαμε τώρα ερχόμαστε. Το Super League. Τώρα παίζουμε την δεκάδα που θα κατεβάσουμε. Παίζαμε το Σαββατοκύριακο, ρε φίλε, παίζει το πρωτάλημα και εσύ περίμενε να πάει 12 η ώρα για να δούμε. Βασίλη, μια φορά το Χαλβατσιώτη να, φορά... να μα λέει λάθο τη βαθμολογία στην ΕΡΤ. Μια φορά ήταν αρκετή ο Πάνος και άμας, νομίζω μπορεί να τον αλλάξει. Θέλω να αγνοεί τι προτροπέ, γιατί δεν θέλω καν να χρησιμοποιήσω τη λέξη εντολή από τον κύριο Παπαδόπουλο. Θέλω να τι αγνοεί. Θέλω, Βασίλη, αδελφέ μου, δεν είναι εντολή. Αδελφέ μου, εδώ υπάρχουν εργαζόμενοι. Προϊστάμενοι. Να μην θυμίσει τη λέει κάρτα μου πάνω, έτσι. Προσωπικού λέει. Λοιπόν. Αυτή είναι η εργοδοσία. Αυτή είναι η εργοδοσία. Να θυμίσω εδώ στον πρώην εργαζόμενο του Λίμπερο δίπλα μου. Να φύγω. Τι? Να φύγω. 31 Αυγούστου σε διώξω. Γιατί. Κάτσε να κρατήσουμε αυτές τις μέρες. Γιατί. Γιατί έχουμε και τα βράδια. Έτσι, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ξανά εδώ. Λοιπόν, πες με θα με εκνευρίσετε κι άλλο με τους εξτρέμ που είναι αυτούς. Εγώ ο Άρης δεν χρειάζεται εξτρέμ. Εγώ σου παραθέτω τα δεδομένα. Ναι. Και εγώ σου παραθέτω δεν σου λέω ότι θα πάρει. Την δεδομένη άποψή μου. Και δεν σου λέω ότι έχει μεγάλη ανάγκη. Δεν χρειάζεται. Είναι περιττός. Ένας ακόμα εξτρέμ. Μπορείς να με φωνάζει. Ακόμα και ο Μπρούνο Γκάμα. Μην κουνάζει. Θα, εγώ, αν πάρω στόπερ, δεν έχω πρόβλημα που ήρθε ο Μπρούνο Γκάμα. Αλλά αν δεν πάρω στόπερ, θα τον θεωρούσα περιττό. Γιατί για μένα βγαίνει. Θα μου πεις, έχεις μια πολύ μεγαλύτερη πληρότητα πλέον και βάθος. Που το ζητούσες και εσύ. Εγώ το ζητούσα δηλαδή το βάθος. Δεν γίνεται να μαζέσεις, κύριε Τσαλτίδη, ότι δεν έχει βάθος η ομάδα και μόλις πάει διοίκηση και σου παίρνει δύο καλούς παίκτες εξαιρετικούς, τον Μπρούνο Γκάμα και τον Γιουνές. Να λες γιατί τους πήρες έχω τέτοιο, είναι ακριβή. Πρέπει να αποφασίσουμε. Ούτε κινήσεις που έπρεπε να γίνουν. Πρέπει να, φυσικά και έπρεπε να γίνουν οι κινήσεις. Όπως πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις όμως. Έτσι. Ωραία βέβαια τα λέμε τα πρέπει. Money. Καλά και αυτό πιστεύω. Χρήματα. Το θέμα, αυτό που έλεγα και χθες το βράδυ, να μην ξεφύγει ο Άρης στο budget πλέον. Αν κάνει κάποια κίνηση, δεν να μην είναι. Δεν νομίζω ότι έχει ξεφύγει. Ναι, για να μην ξεφύγει, εγώ το λέω. Απλά. Για να μην ξεφύγει. Απλά σημειώνω ότι την δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ μπορώ, θέλω να το καταλάβει και εσύ και ο κόσμος το καταλάβει αυτό που λέω. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ γιατί πρέπει να γίνει μία μεταγραφή ενός παίκτη. Μπορώ να καταλάβω. Σου είπα ήδη, ο Βίτορ στην ΑΕΚ πήγε γιατί είδε λέει η ΑΕΚ να πάρει έναν άλλον παίκτη. Και ο Άρης το κάνει αυτό και πρέπει να το. Όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Έτσι λειτουργεί το σύστημα πλέον. Παίρνει τον Τζαλτίδη και μαζί του παίρνει τον Παπαδόπουλο. Μπορεί να μην τον ήθελε τον Τζαλτίδη να τον πάρει. Να ήθελε τον Παπαδόπουλο αρχής εξ αρχής. Άλλο σου λέει για να πάρει τον Παπαδόπουλο που είναι το ταλέντο και η παικτάρα. Πάρε και τον Παλέμαχο εδώ πέρα δίπλα του και πέρα. Δώσε ένα συμβόλο. Έτσι δουλεύει το σύστημα. Εγώ αλλά αν είναι τέτοια μεταγραφή ο κύριος Βίτορ. Να το καταλάβω. Αν είναι μεταγραφή. Δεν είναι, όχι να, μου λέ, να λέμε είναι απαραίτητο. Είναι ταλεντάρα. Μα είναι ταλεντάρα γιατί δεν παίζει την ΑΕΚ. Σου είπα εγώ ότι ο Βίτορ είναι απαραίτητο.
Ναι, ρε φίλε, μας είπε ότι θέλουμε extreme. Δεν σου είπα ότι θέλεις το συγκεκριμένο απαραίτητα. Σου είπα ότι αν σου κάτσει μια καλή περίπτωση και οικονομικά και αγωνιστικά, μπορεί να τη χτυπήσεις. Γιατί υπάρχει μια τέτοια επιθυμία. Δεν σου λέω ότι μπορεί να μην υλοποιηθεί και ο Άρης να συνεχίσει ως έχει με αυτό το ρόστερ. Γι' αυτό πρόσεξε με λίγο να σου πω κάτι. Για να είναι εκτός αποστολής όλα τα μάτσα. Ο Ερέρα είναι προετοιμασμένος και για το ενδεχόμενο ο Άρης να μην πάρει εξτρέμ. Θα σου αποδείξω γιατί είναι περί τόσο εξτρέμ. Και θα σου εξηγήσω το λόγο. Άσε να ολοκληρώσω. Όχι, περίμενε. Άσε με να ολοκληρώσω. Ο Ερέρα είναι προετοιμασμένος και προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να μην αποκτήσει άλλον εξτρέμ. Γιατί βλέπω ότι ο Μιλούνοβιτς ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί αυτή τη στιγμή σε αυτά που θέλει. Μπορεί με συγχρονιά ο Μιλούνοβιτς και στη Super League κιόλας να δούμε ένα πολύ διαφορετικό ποδοσφαιριστή. Το βλέπεις όμως. Ψάχνει ήδη εναλλακτικές. Τον Παυλίδη στα άκρα, για παράδειγμα. Τον Κολάσο στα άκρα. Με το 4-2-3-1. Γιατί είναι το σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιεί πλέον και προσπαθεί να βρει άλλες εναλλακτικές για τα άκρα από τη στιγμή που θα έχει μέσα στην 11 και τον Γκάμα και τον Ντιγκινή και τον Ματέο Γκαρσία. Να υπάρχει δηλαδή ένα παίκτη στον πάγκο που μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Θες να σου αποδείξω γιατί είναι περιττό το εξτρέμ και η εναλλακτική λύση που λέτε και ο αναπληρωματικός και όλα τα υπόλοιπα. Ε? Πες μου την 11 του Άρη. Την πιθανή 11 στη Λαμία. Με 4-2-3-1. Νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω πιθανή. Δεν θα διαφέρει πολύ από αυτήν που είδαμε. Καλά, πες μου ονόματα. Ωραία, Κουέστα στο τέρμα. Τζανακάκης Βαλεριάνο στα άκρα της άμυνας. Ωραία. Ο Δελιζής με το Σόουζα πιστεύω στα στόπερ. Όχι ο Βέλεθ. Αλλά θα φανεί και σε επόμενες προπονήσεις. Όχι ο Βέλεθ. Νομίζω θα στραφεί στην επιλογή του Σόουζα. Εκεί για την ώρα είναι δικιά μου αίσθηση. Ωραία. Αλλά θα φανεί. Δεν παίζει ρόλο. Δελιζής Σόουζα. Ωραία. Ναι. Μπάσα Ματίγια. Ναι. Και μπροστά ο Γιουνέ στην κορυφή. Και τρεις από πίσω. Ματέο Γκαρσία, την Κινή και Γκάμα. 11. Αν ο Γκάμα παίξει. 11. Στην 11. 11. 11. Σωστά. Παίζουν τους 7 αναπληρωματικούς. Κολάσο. Περίμενε. Ο τερματοφυλακάς Αναγνωστόπουλος. Ωραία, Αναγνωστόπουλος. Ωραία, 12. Κολάσο 13. Αναγνωστόπουλος, Κωνσταντινίδης. Μενέντες. Μενέντες. Κολάσο. Κολάσο, Παυλίδης, Νασλίδης. Περίμενε. Κολάσο. Ναι. Παυλίδης. Με θέσεις πάνε μου. Α. Τι Παυλίδης. Αφού έχεις Κολάσο. Πώς Παυλίδης. Επειδή είναι φίλος μου. Νασλίδης. Με θέσεις. Νασλίδης. Νασλίδης. Ωραία, ο αναπληρωματικός του Γιουνές δηλαδή. Ναι. Ναι. Πόσους 5, πόσους θέλω άλλους 2. Άλλους 2 θέλω. Πάμε. Ποιοι είναι οι άλλοι 2. Το στόπερ. Ο Βελεθ. Άλλον έναν. Άλλον έναν. Πες μου άλλον έναν. Αμυντικό χάφτε, θα έχεις ένα πληρωματικό. Τον Ιντζόγλου. Ιντζόγλου. Ας τον Ιντζόγλου. Ποιος είναι ο πρώτος επιλαχών μετά τον Ιντζόγλου. Συμπληρώσαμε 18. Ποιος είναι ο πρώτος επιλαχών. Τον είπες πριν. Παυλίδης. Παυλίδης. Πάμε, άλλο επιλαχών ποιο είναι. Είναι διαφορετικοί παίχτες, ρε Σανδρέ. Περίμενε. Είναι διαφορετικοί παίχτες. Περίμενε, ρε φίλε. Ο Ιντζόγλου, ρε φίλε, ποιο να σταθεί. Έφτασε στου 19, έχουμε 19 αυτή τη στιγμή. Μου έχει βάλει άλλο εξτρέμ. Αναπληρωματικό εξτρέμ μου έχει βάλει. Όχι. Γιατί δεν μου έχει βάλει. Το Μιλούνοβιτς. Γιατί δεν μου έχει βάλει. Εντάξει, μπορεί να τον έχει, μπορεί και να μην τον έχει. Το λέω, πρόσεξε με λίγο. Τα λέω έτσι απλά για να καταλαβαίνει ο κόσμο τι ανάγκε. Πες μου τον παίκτη, γιατί δεν μου έχεις βάλει άλλο εξτρέμ αναπληρωματικό που χρειάζεται αναπληρωματικός του Ματέο Γκαρσία ή του Ντιγκινή ή του Μπρούνο Γκάμα. Υπάρχει επιλογή του Μιλούνοβιτς. Γιατί δεν τον παίρνεις στην αποστολή. Βάζω και αυτό τον Μιλούνοβιτς. 20 θα έχουμε. Ωραία, βγάλε έναν. Ποιο να βγάλω. Βγάλε ένα, αφού έχουμε έναν για την κάθε θέση. Να σου πω γιατί δεν χρειάζεται εξτρέμ. Γιατί ο Κολάσο. Ο Κολάσο. Μπορεί να παίξει αριστερά. Ναι. Ο Κολάσο λοιπόν, μπορεί να παίξει. Στη θέση που παίζει ο Ντιγκινή στο βασικό σχήμα και να πάει ο Ντιγκινή στα άκρα. Ο Κολάσο μπορεί να παίξει στον Γκάμα και να πάει ο Γκάμα στο κέντρο. Άκουσε με λίγο. Άρα. Άκουσε με λίγο. Ο Κολάσο είναι ένα ποδοσφαιριστή. Άκουσε με λίγο. Φάσε ένα χαστούκι που ξεκίνησε. Που έχει παίξει σε αρκετές θέσεις στην Αργεντινή, έτσι. Και έχει ξεκινήσει από αριστερό μπακ ο συγκεκριμένο στην Boca Juniors, έτσι. Ο Μενέντεθ μπορεί να παίξει εξτρέμ. Δεν τον έχει δοκιμάσει, νομίζω. Σε δύο μάτς στην Ολλανδία δεν τον έχει βάλει. Extreme. Δύο. Ωραία. Άρα, έχω στους αναπληρωματικούς, Νίκο μου, ναι. Και όλοι όσοι λέτε ότι χρειάζεται extreme. Δεν το βλέπω έτσι. Έχει δύο παίχτες στους αναπληρωματικούς. Δεν το βλέπω. Οι έτσι. Οποίοι ή μπορούν να παίξουν extreme ή μπορούν να παίξουν σε άλλη θέση και αυτός ο οποίος είναι στην ενδεκάδα να πάει στη θέση extreme. Και μου λέτε εσείς ότι αντί να πάρω ένα stopper που αν χτυπήσει ο ένας, εγώ μείνει με δύο. Μα δεν σου είπα ότι θα πάρει stopper. Και δεν σου είπα η μεταγραφή που έχει είναι αυτό το κεντρικό αμυντικό. Δεν χρειαζόμαστε extreme. Λέω εγώ. Θέλω να βάλω μια υπογραφή. Το βάλω. Υπέρασε, βάλω και μια σφραγίδα. Πρωτόκολλο. Το βάλα. Λοιπόν. Το βάλα.
6 ώρα φτάσαμε με ποδοσφαιρικές αναλύσεις και διαφορετικές απόψεις όπως πάντα σε αυτή την εκπομπή και είναι φυσιολογικό. Γι' αυτό είναι λίμπερο, ρε φίλε. Ο καθένας λέει την άποψή του. Αν ήταν να λες ότι λέω εγώ, ας πήγαινε σε άλλο ραδιόφωνο. Ωραία. Εντάξει. Δεν είχε γούστο κιόλας. Λοιπόν, πάμε. Όπα, όπα. Πάμε στο διάλειμμα. Ξύπνα, ο Γιουνές γιατί δεν προπονήθηκε. Γιατί είχε ένα προσωπικό θέμα το οποίο καταφέρει. Και τι περιμένεις να μας το πεις. Ε? Προλάβαμε να μιλήσουμε για την προπόνηση. Δεν είναι κάτι σαν τρομερό ανήκει σε χρυσά. Έχει ένα προσωπικό ζητηματάκι που έπρεπε να αυτό ήταν. Προσωπικό ζητηματάκι, αύριο θα είναι. Ναι, αύριο θα είναι κανονικά θα λέγαμε. Τόσο ευρώ που θα είναι. Ο Φώτης μας το δε. Ποιος. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Break. Μην ξεχνάμε, μέχρι τώρα οι κινήσεις που έχουν γίνει είναι πάρα πολύ καλές. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και η κουβέντα που κάνουμε, μην ξεχνιέστε κάποιοι. Για μένα έχει πάντα αστερίσκο. Λέω την άποψή μου, αλλά στο τέλος σέβομαι. Θέλει 14 δεξιά εξτρέμου προπονητή, τελειώσαμε. Απλά εγώ, επειδή είμαι και λίγο παλαιότερος από τον Νίκο και έχω βιώσει αρκετά σε τέτοια ζητήματα και την έχω πατήσει πολλές φορές, πιστεύω ότι ψηλό έχω μάθει σε 2-3 πραγματάκια και πολλές φορές που μου λένε ο προπονητής θέλει, θέλω να μου το πει ο ίδιος ο προπονητής. Στο πρώτο φύλλο, βάστε, όμως, καλησπέρα. Δεν ακούγησε καθόλου. Καλησπέρα. Πιο κοντά. Ναι. Καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, θα ήθελα να ρωτήσω. Πείτε μας τώρα το μικρό σου όνομα, αν έχει την ευγενή καλοσύνη. Χαμήλωσε λίγο, Βασίλη. Μπάβης. Θα ήθελα να ρωτήσω για τον Αφρικανό, το αμυντικό χαφ, το Μελέντες, πώς λέγεται κάπως έτσι. Πολεμάει με τα λιοντάρια τώρα στην ακτή ελεφαντοστού. Για να βγάλει τη βίζα του. Για να βγάλει τη βίζα. Πρώτη φορά βλέπω 20 μέρες να κάνει βίζα. Ναι. Ναι. Προφανώς υπάρχει και κάτι άλλο που δεν μας το λένε. Έτσι, ναι, αλλά ναι. Ας μας το πούνε. Οπότε ίσως και να χαλάσει, έτσι. Όχι, δεν είπαμε εμείς αυτό. Γιατί πας στο αρνητικό εσύ κατευθείαν. Η καθυστέρηση δεν προϋποθέτει ότι χαλάει. Εντάξει. Τι εντάξει. Ναι. Γιατί είσαι αρνητικός. Απλά δεν βιάζεται και ο Άρης. Δηλαδή, γιατί δεν βιάζεται ο Άρης. Δεν βιάζεται γιατί και ένας παίκτης ο οποίος δεν υπολογίζεται για βασικός. Γιατί υπολογίζεται. Είναι μια επένδυση στο μέλλον. Επένδυση στο μέλλον. Και αυτός. Ναι. Επένδυση αυτός, επένδυση ο Βίτορ. Πολλές επενδύσεις κάνουμε. Επενδυτής Καρυπίδης. Και θα ήθελα να ρωτήσω, ναι, ο Διαμαντόπουλος γιατί δεν παίζει, γιατί εντάξει, ο Ναζίδης είναι μέσα στις φάσεις. Τι εννοείς δεν παίζει. Δηλαδή δεν είναι... Όσο έπαιξε ο Ναζίδης στην Ολλανδία, τόσο έπαιξε ο Διαμαντόπουλος. Όχι, ναι. Δεν είναι, ρε παιδί μου, μετά το Γιουνές, ας πούμε, ο πρώτος επιλαχών, πώς να το πω. Και ποιος αξιολογεί είναι ο πρώτος ή ο δεύτερος. Ο προπονητής, εντάξει, σίγουρα. Και από πού. Από πού λες εσύ ότι το αξιολόγησε, γιατί λες εσύ ότι δεν είναι ο δεύτερος. Επειδή τον έβαλε στο φιλικό με το... Όχι, άκουσα τον Νίκο, άκουσα τον Νίκο που είπε ότι θα είναι ας πούμε στην 18 ο Ναζλίδης. Καλά, έβαλε έναν από τους δύο τώρα, τυχαία, εντάξει. Ναι. Γιατί δεν είπες ότι είναι ο Αναγνωστόπουλος και δεν είναι ο Καντιμήρης και στέκεσαι μόνο στο Διαμαντόπουλο. Γιατί κολλάς εκεί μόνο. Όχι, παιδί μου, γιατί στο φορ, χρειαζόμαστε δύο παίχτες να έχουμε. Δηλαδή, Γιουνές και Διαμαντόπουλος το έχουν τον γκολ. Γιουνές και Διαμαντόπουλος το έχουν τον κόλλο. Ο Ναζρίδης δεν το έχει. Ο Ναζρίδης δεν το έχει. Εγώ πιστεύω δεν το έχει ο Ναζρίδης. Πόσα γκολ έχει ο Ναζρίδης Super League. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Δεν ξέρεις. Ο Διαμαντόπουλος πώς έχει. Ο Διαμαντόπουλος στη Super League. Στη Super League. Ναι. Έχει παίξει στη Super League ο Διαμαντόπουλος, δεν ξέρω. Άρα εσύ μου λες αυτός που έχει 70 γκολ στη Super League δεν το έχει τον γκολ και αυτός που δεν έχει γκολ το έχει τον γκολ. Κάτι πέρσι ήταν πρώτος σκόρερ στον Άρη. Στη Football League. Στη Football League. Στη Football League. Ναι, στη Football. Και ο Πλατέλας ήταν, γιατί έφυγε. Δεν ξέρω. Καλά. Μην μπερδεύεστε, παιδιά. Αφήστε τον προπονητή που τους βλέπει κάθε μέρα στην προπόνηση και τους αξιολογεί να επιλέξει ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα είναι τρίτος. Μην παρασύρεστε από φιλίες ή συμπάθειες ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ Όχι. προσπαθώ να το κάνω. Μερικές φορές δεν τα καταφέρνουν, η αλήθεια. Εντάξει. Αλλά εγώ θεωρώ ότι ο Ναζλίδης και ο Διαμαντόπουλος ξεκινάνε από την ίδια αφετηρία. Και ο προπονητής θα επιλέξει αν ο ένας ή ο άλλος θα είναι ο πίσω από το Γιουνές. Χρυσανθέ, ναι. Θα ήθελα να μάθω. Διαμαντόπουλος Ναζρίδης πάντως θα είναι σίγουρα. Γιατί γραφόταν σε κάτι εφημερίδες και λοιπά ότι είναι υποπαραχώρηση ο Διαμαντόπουλος. Σίγουρος δεν είναι ούτε ο Ερέρα ούτε ο Θεός ο ίδιος. 31 Αυγούστου τελειώνει οι μεταγραφές. Αν 1η Σεπτεμβρίου τους δεις ότι είναι εδώ, τότε είναι σίγουροι. Εντάξει. Ξέρεις εσύ, άμα έρθει δηλαδή μια πρόταση 1 εκατομμύριο να πουλήσει τον Αζλίδα, είναι σίγουρο σήμερα. Ναι, εντάξει. Δεν είναι, δεν ξέρεις τι θα γίνει. 31 Αυγούστου θα δούμε. Πάντως για τον Διαμαντόπουλο υπάρχει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες.
υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι. Ο Ηρακλής τον θέλει σαν τρελός. Ο Ολυμπιακός Βόλ επίσης τον θέλει, αλλά δεν θα πάει στην Καμεθνική το παιδί, προς Θεού. Ναι. Η Κέρκυρα επίσης. Απλά το θέμα είναι ότι για να δώσεις τον Διαμαντόπουλο, μιλώντας υποθετικά πάντα, πρέπει να έχεις έτοιμη και μια άλλη επιλογή. Σωστά. Έτσι. Ναι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γι' αυτό. Και είναι, γενικότερα, είναι όσο πλησιάζουμε στο τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περίοδου, μπορεί από την μια άλλη ότι μπορεί να βρεις παίχτες με χαμηλότερα κασέ, αλλά από την άλλη λιγοστεύουν πολύ και επιλογές. Εγώ νομίζω ότι με τα τωρινά δεδομένα ο Άρης δύσκολα να πάει για φόρ μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Χωρίς να αποκλείω βέβαια να αλλάξει κάτι, όπως είπε και ο Χρήσανθος μέχρι στην Καταμία. 134.000 ελεύθεροι ποδοσφαιριστές. Χωρίς να αποκλείω. Εγώ μιλάω με τα τωρινά δεδομένα. Μπορεί να αλλάξει κάτι μέχρι τέλη Αυγούστου. Ναι. Εντάξει. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε για άλλο, Βασίλη. Καλησπέρα. Άλμπουμ της Πανίνη, FM και ενώνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 54526. Χαίρετε. Είμαι ο Αντώνης. Αντώνη. Κάνετε, Αντώνη, καλώς σας βρήκα. Λίγο πιο δυνατά, Αντώνη, λίγο πιο δυνατά. Μ' ακούς. Σ' ακούω, απλά σ' ακούω, λες και είσαι στο πηγάδι, δεν ξέρω γιατί. Είσαι. Τώρα μ' ακούς. Ναι, και πριν, πριν σ' άκουγα. Λοιπόν, εγώ να ρωτήσω κάτι άσχετο. Η μπουτίκ πότε θα λειτουργεί? Τι, πότε θα λειτουργήσει, είπες, ή πότε θα λειτουργεί? Ναι, με τις νέες φαν. Αυτά περιμένουμε, γιατί από, γιατί από ό,τι ξέρω η Boutique ναι. πηγαίνει στην, κατά κάποιο τρόπο σε συνδιαχείριση με την ΑΕΚ, που είναι η εταιρεία ένδυσης ναι. της ομάδας, και η πρόθεσή τους είναι στο μάτς με τη Λάρισα την πρώτη αγωνιστική να έχουν μια πολύ μεγαλύτερη ναι. πληρότητα ρούχων κτλ. Ελπίζω να το κάνουν αυτό, γιατί θα είναι και έσοδο για την ομάδα. Παρουσίαση της φανέλας των παικτών και όλα αυτά είναι να γίνουν. Επίσης πρέπει να γίνει. Ναι, ωραία. Αλλά πρέπει να πάει Άρης να το απαντήσει αυτό. Ναι, αυτό. Τώρα κάνω ερωτήσεις. Ναι, καλά κάνεις. Χαζές, αλλά είναι ερωτήσεις. Εντάξει, ναι. να πάνε έχουν καλά. Το ενδιαφέρον τους. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Να έχουμε μια χρονιά ήρεμη και ο κύριος Καρυπίδης όσο καλά εμείς το έχει πάει να το συνεχίσει για να τελειώσει ήρεμα. Mm-hmm. Και στο τέλος θα βγούμε η τρίτη η βαθμολογία. Ωραία. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ωραία. Είσαι αισιόδοξο, Αντώνης. Βασίλη, έχουμε άλλον. Ωραία. Ανοιχτές παραμένουν οι γραμμές. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Εντάξει, νωρίς αυτές οι συζητήσεις, έστω και διαφωνούμε σε κάποια ζητήματα. Αρχίζει το πρωτάθλημα τη Δευτέρα. Αρχίζει και το πρωτάθλημα. Ναι. Μέσα σε επόμενες μέρες θα αρχίσουμε να μιλάμε και για δεκάδες και για πλάνα και για σκέψεις. Γιατί ακόμα είναι νωρίς, καταλαβαίνετε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Mm. Μόλις σήμερα επέστρεψε η ομάδα στις προπονήσεις. Αύριο έχει και διπλή κιόλας, μάλιστα. Δεν χάριζε ο Ερέρα. Και νομίζω ότι αυτό με τις διπλές θα το βλέπουμε και μέσα στη σεζόν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Στην Ελλάδα δεν είναι συνηθισμένο. Και πρωί προπόνηση, φίλε, πας. Ναι. Μια μισή ώρα. Και άλλη μία ώρα πριν προετοιμασία. 2:30 το πρωί. Στην Ελλάδα δεν, είναι συνηθισμένοι ποδοσφαιριστές σε αυτό το πρόγραμμα, να ξέρεις. Ποιο είναι, στο πρόγραμμα των καφέδων και του εσπρέσο φρέντα? Είναι συνηθισμένοι στο πρόγραμμα της μίας προπόνησης την ημέρα. Αλλά νομίζω ότι ο Ερέρα θα καθιερώσει δηλαδή και μέσα χρονιά μια-δυο μέρες. Μέσα στην εβδομάδα θα έχει διπλές. Να φύγει. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι. Γεια σας. Τι ωραία, ρε παιδιά. Έχετε καταλάβει γιατί συζητάμε τόση ώρα? Για μπάλα. Μπράβο. Αυτό. Είναι τι. Τι ωραία. Τι θες να συζητάμε, για το ΚΑΣ και το Άρθρο 44. Έχουμε μία, πρόσεξε, μία έφεση για την αδειοδότηση έχουμε κάπου εδώ. Αυτό. Ευχάριστη συζητήσει, ευχάριστα τηλέφωνα. Δεν θα παίξει εντερφόρ, αν θέλουμε ένα ακόμα, ενίσχυση, δεν θέλουμε, αυτά είναι. Έτσι. Αυτή είναι η μπάλα. Έτσι. Καλή χρονιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Ωραίος, απλώς. Δίκιο έχει. Λακωνικός και μπάρης. Δίκιο έχει ο άνθρωπος. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Κουβέντα για την μπάλα είναι. Αρκεί να την ξέρεις όμως. Καλά, αυτό είναι το πολύ βασικό. Εγώ δεν την ξέρω, το λέω. Κοίτα, εντάξει. Πρέπει όμως να μπαίνουμε στη δικασία. Μα μου το είχε πει ένας ποδοσφαιριστής που τον έβαζα 3 στις βαθμολογίες. Δεν ξέρεις μπάλα. Παλιά όταν βάζεις εφημερίδες βαθμολογίες. Να μάθω. Πώς θα μάθω, του λέω. Θα βάζουμε και εμείς βαθμολογίες. Με 20 χιλιάρικα μου λέει. Άσε, λέω, δεν θέλω να μάθω. Άσε να είμαι άμπαλος. 20.000 δραχμές. Ναι, ναι, ναι. Τότε. Ναι. Που ήμουν πιτσιρίκος. Μάλιστα. Δεν με ξέραν ακόμα. Μάλιστα. Mm. Θα βάζουμε και εμείς βαθμολογίες φέτος. Στο λαμπατό. Εγώ. Εσύ. Εγώ. Γιατί?
Γιατί? Γιατί είμαι ανεξάρτητος και σκληρός κριτής. Γιατί είμαι εγώ, δεν μπορεί να είναι. Είμαι με όλους τους ποδοσφαιριστές φίλος, ναι, και δεν είμαι με κανέναν. Μάλιστα. Δηλαδή είμαι με όλα τα παιδιά, τα αντιμετωπίζω με σεβασμό. Ναι. Μπορώ να τα φωνάξω με το μικρό της όνομα. Ναι. Αλλά εκτός της προετοιμασίας της ομάδας και του γηπέδου, δεν έχω πιει καφέ με κανέναν. Αυτό επηρεάζει την κρίση του δημοσιογράφου σε αρκετές περιπτώσεις. Mm-hmm. Με κάποιον ο οποίος έχεις φιλική, το λέω, όχι για, από κάποια άποψη, ναι, με κάποιον όμως που αναπτύσσεις φιλική σχέση, είναι δύσκολο μετά να τον κρίνεις. Mm-hmm. Συνειδητά το έχω κάνει 23 χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή θα καθίσω, δεν λέω τώρα να βγω έξω να δω τον Μπάμπη και τον Διαμαντόπουλο, θα καθίσω να πιω ένα καφέ μαζί τους. Mm-hmm. Είναι διαφορετικό όμως, καταλαβαίνεις τι λέω. Ναι, mm-hmm. Πώς επηρεάζει εσύ και έλεγε ότι ο Λότα είναι ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου προχθές? Ναι, είπα ότι είναι ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου. Βάζεις... Δεν έχει πιει καφέ. Λέω, λίγο, προσπαθώ λίγο να σε κάνω να σε στοχοποιήσω. Λόγια. Γιατί? Στο στόμα μου. Βλέπω insta story. Εδώ εμεί μα δώσαν το σπίτι τη γιαγιά μα. Τη γυναίκα του Κολάσο. Κολάσο. Εδώ πέρα. Δε στα καθίσματα στου πάγκου του Βικελίδη. Έλα ρε φίλε, βάλε. Το αναδημοσίευσε. Oh. Άρα στη Θεσσαλονίκη. Oh. Κάντε θέμα, θέμα, θέμα. Εδώ και από την προηγούμενη εβδομάδα είναι εδώ, χρήσατε. Το ξέρουμε. Και έχει ανεβάσει και story από το Βικελίδη και τα λοιπά. Κάνε γκάτο, κάνε θέμα τώρα. Στη Θεσσαλονίκη το λέμε τώρα, ακούνε και οι άλλοι και, φίλοι. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Κολάσο το τελευταίο διάστημα και στις τελευταίες μέρες βγάζει μια μεγαλύτερη ηρεμία και στις προπονήσεις και γενικότερα. Ωραία, επειδή έρχεται και η οικογένειά του, γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο οικογενειάρχη, είναι πολύ τη οικογένεια που μιλάνε και είναι νεαρό. Έχει τη γυναίκα του, έχει το παιδάκι του. Και, ναι, έχει και το παιδάκι του και βγάζει μεγαλύτερη ηρεμία στις προπονήσεις στο τελευταίο διάστημα. Αν γίνει 0-1 στη Λαμία, θα γίνει. Αν γίνει 1-0, ήρθε η γυναίκα του και τον αποσυντόνισε και τέτοια. Ανάλογα το αν ξεκινήσει βασικός. Mm. Γιατί παίζει και αυτό. Πρέπει να το δούμε μέσα σε επόμενες μέρες. Mm. Αν και εγώ σου λέω, βλέποντας, νομίζω ότι ο Ερέρα, βλέποντας την εικόνα της ομάδας κόντρα στον Μπαζιάννενα, της δεκάδας αυτής που παράταξε, νομίζω ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλες διαφορές το σχήμα της επόμενης Δευτέρας με αυτό που είδαμε. Εσύ λες δηλαδή ότι ο Γκάμα με ένα παιχνίδι, ενώ ο άλλος έχει παίξει 10, θα μπει ο Γκάμα και θα μείνει έξω ο Κολάσο. Είπα, όχι, χωρίς πολύ μεγάλες διαφορές σου λέω. Δεν σου είπα ότι θα είναι ίδια και παράλλαχτη. Μην βάζεις λόγια στο στόμα μου. Βάζεις συνέχεια λόγια στο στόμα μου. Λόγια. Διαστρεβλώνεις τα λόγια μου. Διαστρεβλώνεις είναι άλλο. Ωραία. Υπάρχουν λόγια που έχουν μπει στο στόμα σου και τα αλλάζω. Λίγο. Το βάζεις λόγια στο στόμα μου είναι δεν έχω πει λόγια. Και τα βάζω. Αυτό κάνεις. Τι από τα δύο. Αυτό κάνεις. Και τα δύο τα κάνεις. Διαστρεβλώνω και βάζω και τα δύο, λόγια. Και τα δύο τα κάνεις. Άρα μου παν. Μου πανε. Σου πανε, άκουσα. Μου πανε, σου πανε, ναι. Άκουσα. Εντάξει, εγώ σου είπα. Δεν σου είπα θα είναι ίδια. Αυτό διέλυσε τον Άρη, να ξέρεις. Α. Το μου πε, σου πε, άκουσα. Αυτό διέλυσε τον Άρη. Μάλιστα. Από συγκεκριμένους ανθρώπους. Μάλιστα. Σου λέω. Δεν σου είπα ίδια. Μια, νομίζω ότι θα είναι ένα σχήμα πολύ κοντά σε αυτό που είδαμε το περασμένο Σάββατο. Δεν έχω κάνει ρεπορτάζ. Ναι. Αλλά δίνω αίσθηση. Ναι. Ότι θα παίξει ο Κολάσο πίσω από τον Γιουνές και ο Ντιγκινή στα άκρα. Και στην πορεία του αγώνα, αν χρειαστεί, θα μπει ο Γκάμα, θα πάει ο Ντιγκινή πίσω από το Φορ και ενδεχομένως να βγει ο Κολάσο ή κάποιο άλλο παίκτη. Αλλά επειδή έχω δει τον Κολάσο που μου τον κατεβάζεται και μου τον ρίχνετε όλοι, επειδή τον είδα σε ένα μάτς με τη Λάρισα, επειδή εγώ τον είδα στα 4 μάτς στην Ολλανδία. Είπα εγώ ότι είναι κακό. Ο Κολάσο λοιπόν, όταν στα 2 που έπαιζε ο Ντιγκινή και ο Ματέο Γκαρσία, ήταν εξαιρετικό. Και, ήταν πίσω το και χωρίς να έχει φορ μπροστά του το Γιουνές. Με άλλο σύστημα όμως. Πάσα κάθετη σαν τον Κολάσο δεν είναι κανένας άλλος στην ομάδα. Και δεν είναι αμυντικό χάφο Κολάσο να παίξει δίπλα στον Πάσα οκτάρι. Αυτό... Είναι άλλο πράγμα. Γι' αυτό στο 4-2-3-1 4-2-3-1 λοιπόν Νίκο μου παίζει ο Γιουνές και πίσω του ναι. Παίζει ο Κολάσο. Προσπαθεί να του βρει έναν άλλο ρόλο. Ο Ντιγκινή δεξιά ναι. Και ο Ματέο Γκαρσία αριστερά. Κοίτα, και αν με το καλό κύριο Γκάμας φτάσει στο Μπρούνο Γκάμα, πάει ο Ντιγκινή, μπαίνει ο Κολάσο, μπαίνει στο 50, μπαίνει στο 60, μπαίνει στο 40, δεν είναι 11 παίκτες και τελειώσαμε. Γι' αυτό χρειάζεται βάθος. Άλλη ομάδα η Λαμία, άλλη ομάδα ο Ολυμπιακός. Άλλο σύστημα με τον έναν, άλλο σύστημα με τον θα άλλον. Θα δούμε μέσα στις επόμενες μέρες πώς σκέφτεται το Ερέα την δεκάδα. Εμείς σενάρια κάνουμε, συζήτηση κάνουμε, εντάξει. Μπορεί να είναι ο Κολάσο το 10, μπορεί να είναι ο Ντιγκινή πάλι πίσω από τον Γιουνές. Γιατί με τον Μπαζιάννα εκεί έπαιξε. Ένα μάτσο. Ναι. Τα υπόλοιπα πέντε. Και ενώ δεν τον είχε δοκιμάσει όλη την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένη θέση. Τον χρησιμοποίησε εκεί πέρα. Μπορεί σου λέω, να είναι έτσι. Θα δούμε. Μέχρι να βάλει τον Ματέο Γκαρσία στα δεξιά, και δεν νομίζω δύσκολα. Και τον Κολάσο αριστερά. Με ανάποδο πόδι. Ναι. Όχι. Εγώ... Τον Κινή αριστερά και τον Ματέο Γκαρσία δεξιά. Αυτό μου αρέσει περισσότερο από όλα.
Με ανάποδο πόδι. Αλλά μέχρι στιγμής δεν, αυτό το συγκεκριμένο δεν το έχει κάνει σε μεγάλη διάρκεια. Πες μου λίγο, σε ποιο μάτς έβαλε τον Τικίνη από πίσω και όχι στα άκρα? Με τον Μπάς. Σε αυτό που έβλεπε ο κατάσκοπος. Πάμε σε διάλειμμα. Επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. All About Aris On Air. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω το μικρόφωνο. Παρά θα πάμε για άλλα περίπου 20 λεπτά. Βασίλη Καβαρέ, δεν άμεσα λίγο το 4, μια σχέση πίσω την κονσόλα. Στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Δεν είμαι λίγο ακόμα το 4, Βασίλη Καβαδία. Έλα, αδελφέ μου, λίγο ακόμα το. Μην το λυπάσαι. Μην το λυπάσαι. Νομίζω ότι είναι καλά. Εντάξει, ας το και. Λοιπόν, ανοιχτές παραμένουν οι τηλεφωνικές γραμμές. 2-31-0-287 και 3-8 για τα 20 λεπτάκια που θα πάμε ακόμα παρέα μαζί. Για το ποδοσφαιρικό Άρη. Έχουμε ήδη φίλο και πάμε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα σας. Ναι, ο Παύλος είναι. Α, κύριε Παύλη μου, τι κάνετε. Δεν μου λέτερες. Ναι, ναι. Αυτή η μουσική από πού να με την έχετε κληρονομήσει? Εγώ, φίλε, είμαι κατά. Είμαι κατά. Εγώ λέω να μαζευτούμε. Είναι αυτό το πράγμα. Έλα ρε Παύλε, μπράβο. Εγώ λέω να κάνουμε ένα κλαμπ και να μαζευτούμε. Όσοι διαφωνούν και δεν τους αρέσει το χαλί, να το κόψουμε. Και νομίζω ότι είστε πολύ. Είναι αυτό. Είναι το αρχοντογύφτικο είναι αυτό. Ήρθε και το επέβαλε ο άλλος, ρε φίλε. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Ο Χρήστατος Σαλτίδης, αλλά ήταν πολύ ωραίος ο χαρακτηρισμός που έχει. Πώς το λέω λίγο, βγάλω το λίγο να μην. Έχει αποχωρήσει γιατί έχει μια καρεμότητα. Αποχώρησε. Ναι, 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 ναι. Καλά, από το ένα να είμαι τουρκογύφτικο στο άλλο. Έλεος ρε, βούλαξε η Ελλάδα ρε, τι πράγματα να έρθα. Ελάτε να γίνουμε πολύ, να βγει το χαλί της εκπομπής. Βούλαξε αυτή η χώρα ρε, διαλύθηκε. Ελάτε να γίνουμε έχω πολύ. Έχω την εντύπωση ότι είμαι ένα μεξόρο στα βάθη της Ανατολίας. Έτσι. Αλλήμωνο ρε. Από τη μια μεριά φτάναμε λοιπόν και από την άλλη τα αγγλοσαξονικά με τους ψαλιδόγονους ας πούμε τους Άγγλους και τους ομοφυλόφιλους. Έλεος ρε. Έλεος. Λάβρος. Για πες για την ομάδα τώρα, εσύ τι θες, stopper, extreme, half? Η συζήτησή σας, να ηρεμήσω λίγο γιατί πραγματικά 2-3 μέρες και δεν είχα διάθεση να πάρω τηλέφωνο, αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω ρε εσύ μπας και είναι να ήμουν με το καινούριο σήμα της εκπομπής. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Απίστευτο δηλαδή. Θα το αλλάξουμε φίλε, θα κάνουμε αγώνα. Ελάτε όμως να κοιτάξτε ένα αντισμικό. Πάμε. Η ομάδα λοιπόν επιγόντως ένα κεντρικό αμυντικό και μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση. Ναι, ναι. Που δεν έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι νομίζω η προτεραιότητα που θα θέσουν και έχουν θέσει νομίζω οι άνθρωποι του Άρη. Επίσης θέλω να πω για τους δύο πιτσιρικάδες. Ναι. Μπακαγιάννης ο ένας και ο Μπακούτσης, και Μπακούτσης ο άλλος. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο ένας είναι κεντρικός αμυντικός, έτσι. Ο Μπακαλιάννης, ναι, και ο άλλος είναι χαφ. Ναι, ναι, ναι. Λέω μήπως. Δεν έχω δει λοιπόν τα παιδιά, αλλά για να τους έχει μαζί τους στην προετοιμασία και αυτά κτλ. Και είδα ότι δεν κάνατε καθόλου θέμα για αυτά τα δύο παιδιά. Έγιναν συνέντευξη στην Άρη. Όχι, όπως τώρα κάνετε τη συζήτηση, όχι εξτρέμο, όχι το άλλο, όχι εκείνο να με κτλ. Δεν βλέπω να μιλάτε. Μήπως και πάρουν ευκαιρίες τα παιδιά και σαν κεντρικός αμυντικός ο ένας και σαν κόφτης ο άλλος. Εγώ πιστεύω θα πάρουν. Έτσι μπράβο και λέω μήπως υπάρχει μία σκέψη να μην γίνει τίποτα σε κεντρικό αμυντικό και χαφ ποντάροντας ας πούμε στους δύο πιτσιρικάδες γιατί στην Ελλάδα θα επαναλάβω πράγματα παλιά αλλά επασχεδόν έτσι είναι. Εξακολουθούμε να μιλάμε για 18, 19, 20 χρονών. Είναι ταλέντο. Φτάνει πια αυτό. Κοίτα, είναι δύο παίχτες, στους οποίους ο Ερέρα τους πιστεύει και γι' αυτό τους διάλεξε. Φτάνει πια τα 18, 19, ταλέντο κτλ. Έχει τα κόψια. Θα δουλέψει, θα μπει μέσα να παίξει. Ναι. Αυτό το 19, 20 χρονών, ξέρεις, είναι μικρός ακόμα και θα δούμε και θα... Έλεος, εδώ οι άλλοι, να μην ξέρω εγώ, βάζουν μέσα... Ο άλλος έπαιξε παγκόσμιο κύπελλο 17 χρονών. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εκεί είναι ένα θέμα, ένα θέμα στον κόφτη. Ακόμα ένα δηλαδή αμυντικό να με χάθει. Και τώρα λίγο με τα βαρύδια της ομάδος. Από την αρχή να με το είπα, από τα οποία βαρύδια μόνο το λιγότερο βαρύδιο, ο Μουμίν δηλαδή, ναι, έφυγε το παιδί. Ναι. Κοινή συνενέση έφυγε. Και τα άλλα, κάτι Μιλούνοβιτς. Εγώ κατά πω ονόματα δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι, ναι. Μιλούνοβιτς, Ιντζόγλου, Παυλίδης και Μπαρκάν.
εξακολουθούν και βρίσκονται λοιπόν ας πούμε στην ομάδα. Να σε διακόψω και να, σου, και να σημειώσω ότι ο Παυλίδης και ο Ιντζόγλου είναι κομμάτι του σχεδιασμού του Ερέρα. Αυτό εδώ το βλέπω να μην είχω και μου κάνει εντύπωση. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Ναι. Είναι κομμάτι μου κάνει, του... μου κάνει εμένα, εμένα είναι προσωπικά δεν μ' αρέσει. Είναι κομμάτι του σχεδιασμού. Εντάξει. Και οι δύο. Το δέχομαι, αλλά η άποψή μου είναι αυτή ότι δεν μ' αρέσει. Και μου κάνει εντύπωση. Τώρα αυτός είναι προπονητής, ας με ξέρει. Εν πάση περιπτώσει και ένα τρίτο σημείο. Αυτός ο Σιώπης, ρε. Αυτός πέρασε να με και το σύριαλ Ταυλαρίδη. Έλεος. Ποιος είναι. Σιώπης είναι με λοιπόν το χάος. Αφού είναι τόσο καλός, ας μείνει στον Ολυμπιακό. Τους έκανε ένα όμο κουτσουκέλα. Καλά σιγά τώρα. Λες και είναι ο πρώτος. Ναι. Άστο να μείνει εκεί. Όχι θα έρθει με ένα χρόνο, όχι με τρία, όχι με 40. Τι είναι αυτά. Ξανά μάνα πάλι τα ίδια ώρες. Δηλαδή, τι είχες άρει, τι είχα πάντα. Είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση πλέον. Δεν ασχολούμαι, φίλε. Χρειάζεσαι έναν, ας πούμε, κόφτη. Πάρε και να τελειώνουμε. Αναφέρατε και είπατε χρήματα. 2.700.000 έχει συμβόλαιο με την ΕΡΤ, έτσι. 2,4 τα σίγουρα. 2,4 και με τα... Με πιθανά μπόνους να πας σε 2,4. Εντάξει, 2,5 εκατομμύρια. Πάλι δηλαδή να με πρόβλημα για να κάνεις δύο κινήσεις. Και πάρα πολύ προσοχή. Ξεκινάει λοιπόν το πρωτάθλημα. Καλή λοιπόν επιτυχία. Αλλά πολύ ταπεινά και προσοχή. Τα πρώτα παιχνίδια είμαστε πολύ καινούργια ομάδα. Και αυτή την περίοδο σχεδόν καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη, ακόμα και ομάδες οι οποίες έχουν παλιό κορμό με μία, δύο, τρεις ας πούμε προσήκες. Εμείς και ο Ολυμπιακός νομίζω είμαστε καινούργιες ομάδες. Ναι. Και θέλει οπωσδήποτε πίστοση χρόνου, αλλά και πολύ σοβαρότητα από το πρώτο σφυρίγμα του διαιτητού. Πάρα πολύ να μείνουν σοβαρά. Και όχι είναι η Λαμία, είναι τα Γιάννενα, είναι η Λάρισα. Πολύ σοβαρά, γιατί ο Άρης παλαιότερα είναι, τι να πω, η τύχη του τέτοια. Έχει πάθει ζημίες από τέτοιες ομάδες. Ευχαριστώ πολύ. Θέλει. Να είσαι καλά, Παύλη μου. Έχουμε άλλο Βασίλη. Ανοιχτές οι τηλεφωνικές γραμμές για άλλα περίπου, περίπου 10 λεπτά. 2-31-0, 2-87 και 3-8. Πάμε στον φίλο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Λοιπόν, εγώ δεν θα σχολιάσω τα αθλητικά. Ωραία. Γιατί, εντάξει, τον αγαπάμε τον Άρη, είμαστε χρόνια αριανοί, με απολύτως και όλες. Ποδόσφαιρο πάμε και βλέπουμε, αλλά από εκεί και πέρα προπονητές δεν είμαστε. Σωστό. Από την αφορμή από τον Παύλο, το χαλί είναι λίγα επί εικόνα παράδειγμα. Δηλαδή, εντάξει, πραγματικά αλλάξτε το τώρα, δεν αρμόζει σε εκπομπή. Ελάτε να μαζευτούμε πολύ. Γιατί εγώ δηλαδή, τα λέω. Τι, εκπομπή του Άγκα, δηλαδή βάλε, ξέρω, βάλε κάτι heavy metal, βάλε κάτι άλλο, δεν ξέρω, βάλε κάτι, δεν ξέρω, αλλά όχι αυτό το πράγμα. Τι θα ανησύγεις τον κύριο Τσαλτίδη. Ναι, απαράδεκτο, απαράδεκτο, τι επιλογή είναι, εντάξει, είναι απαράδεκτο. Πού είναι ο Χρήστος να σχολιάσουμε την κατακραυγή. Κάτι που... Όχι, λέω πού είναι ο Χρήστος, γιατί έχει φύγει να ακούσει την κατακραυγή. Όχι, είναι απαράδεκτο, ναι, ναι, όχι, όχι, είναι απαράδεκτο. Βασίλη, βγάλτε έτσι έως φύγει. Έφυγε, ο Χρήστος αποχώρησε από την εκπομπή γιατί είχε δουλειά. Ναι, αφού αποχώρησε, αλλά να περάσει, βάλε κάτι άλλο. Βάλε, βάλε, βάλε. Βάλε, άμπραβο, βάλε. Όταν λείπει ο γάτος, χορεύει τα ποντίκια. Άρα, μπράβο. Να σε καλά, φίλε μου, να σε καλά. Αυτά πες στο Δημήτρη να τα κόψει τις απόψεις του κόσμου για το χαλί. Βέβαια μετά μπορεί να το συνηθίσουν. Εντάξει, δεν ξέρεις. Αλλά πρέπει, φίλε, λίγο να έχει μια άλλη μορφή. Λίγο. Θα τον καταφέρω, θα τον καταφέρω. Θα το φτιάξουμε. Εντάξει. Θα τη στρώσουμε την κατάσταση. Λοιπόν, ανοιχτές οι γραμμές για άλλα περίπου 10 λεπτά. 2-31-0-287 και 3 οχτάρια. Για το ποδόσφαιρο είπαμε ότι δεν έχουμε και πάρα πολλά πράγματα. Βάλε water boys, ρε φίλε. Βάλε water boys. Έτσι, αδελφέ μου. Λοιπόν, ωραίος. Λοιπόν, don't bang the drum. Περιμένουμε μέσα στις επόμενες μέρες να δούμε τι έχουν να μας προσφέρουν με τα γραφικά. Με τον Άρη να ψάχνει πρωτίστως έναν κεντρικό αμυντικό. Και ό,τι άλλο καλό του βγει στην πορεία. Γιατί και ο Ερέρα, σε μια δήλωση που έκανε όταν ήταν μαζί με τον Μπαζιάννα, είπε το εξής, ότι αν προκύψει κάποια καλή περίπτωση μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, δεν θα πούμε όχι. Και η καλή περίπτωση, σημειώνω εγώ, δεν είναι μόνο αγωνιστικά, είναι και οικονομικά πάντα. Μην το ξεχνάμε. Έτσι. Το δεδομένο όμως είναι ότι ο Άρης χρειάζεται σίγουρα ένα κεντρικό αμυντικό. Για μένα,
θέλει ίσως έναν ακόμα extreme. Και νομίζω ότι θα ψαχτεί και ψάχνει για ένα ακόμα extreme. Χωρίς να καίγεται, έτσι. Γιατί βλέπετε ότι ο Herrera είναι αυτό που λέγαμε πριν και με το Χρύσανθο. Ότι ετοιμάζεται να ετοιμάζει και άλλες εναλλακτικές για τα άκρα της επίθεσης σε περίπτωση που δεν βρεθεί κάποιος παίχτης. Τον Κολάσο τον είδαμε να αγωνίζει αριστερά με τον Μπαζιένενα. Τον Παυλίδη τον είδαμε και με την Ξάνθη και στο Βόλο να παίζει και αυτό στα άκρα. Ψάχνεται γενικότερα ο Herrera για τα άκρα της επίθεσης. Εκεί όπου ο Άρης βέβαια οι βασικές του επιλογές είναι. Χάμηλος λέω τη μουσική Βασίλη μου. Να είσαι καλά, αδελφέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει ποιότητα, έχει ταχύτητα. Του λείπει η χημεία και για μένα ίσως ακόμη μια εναλλακτική επιλογή εκεί πέρα. Ξαναλέω όμως, και να μην πάρει extreme, δεν χάθηκε και ο κόσμος. Δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε, δεν πήραμε extreme, καταστραφήκαμε μπροστά. Προς Θεού, μια χαρά παίχτες έχεις. Λοιπόν, τώρα για το θέμα του χάφ που μπορεί να αποκτηθεί, γιατί μπορεί να είναι και ο Σιώπης, αλλά είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Έτσι πως εξελίσσεται τις τελευταίες ημέρες, εγώ το έχω ξαναπεί και να μην πάρει ο Άρης παίχτη εκεί, πλέον έτσι όπως έχει δομηθεί η ομάδα και το κέντρο, δεν είναι τόσο μεγάλο το κακό. Θα ήθελα σίγουρα έναν ακόμα ποδοσφαιριστή, νομίζω και Herrera θα ήθελε έναν παίχτη περισσότερο κόφτη, στο στυλ του Μπάσα δηλαδή. Εντάξει. Γιατί ο Κεντζόγλου κάνει δουλειές μέσα στο γήπεδο, στο βαθμό που μπορεί και είναι οι δυνατότητές του, αλλά ίσως να ήθελε εκεί πέρα έναν ακόμα. Έναν ακόμα κόφτη, ένα ακόμα καθαρό εξάρι και ίσως πιο ψηλό κιόλας για μένα. Βασίλη, εγώ την ακούω πολύ δυνατά τη μουσική ή είναι πολύ δυνατά η μουσική? Ήταν πολύ δυνατά η μουσική. Και τα δύο, Βασίλη Καβάδη. Έχεις βάλει τέρματα ακουστικά, σωστό Βασίλη Καβάδια. Είναι πραγματικότητα, λοιπόν. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τις επόμενες μέρες. Θα περιμένουμε τις επόμενες μέρες και για τα πλάνα του Πάκου Herrera όσον αφορά δυντικά. Θα περιμένουμε τι θα γίνει και στο κομμάτι των αποδεσμεύσεων. Με την υπόθεση του Μπαργκάνα να αυτή παίρνει σειρά αφού ο Άρης έλυσε το συμβόλαιο του Μουμίν και θα κάνουν προσπάθεια οι άνθρωποι του Άρη μέσα σε επόμενες μέρες να βρεθεί η χρυσή τομή για να λυθεί το συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή. Σίγουρα η ζωή του Άρη θα γίνει πιο εύκολη εάν βρεθεί κάποια ομάδα για τον Μπαργκάν. Η ουσία όμως για τους κυτρινόμαυρους είναι να λύσουν το συμβόλαιο του παίχτη με το μικρότερο δυνατό κόστος για την ομάδα αυτή τη στιγμή. Πάντως ο παίχτης αυτή τη στιγμή είναι σε άδεια, δεν υπολογίζεται από τον Herrera και περιμένουμε τις εξελίξεις και με αυτόν μέσα στο επόμενο διάστημα. Βλέπουμε και στο λαμπαουτάρις τις φωτογραφίες που ανέβασε η κυρία Κολάσο από το Κλεάνθης Βικελίδης. Την έχεις δει φίλε την κυρία Κολάσο? Πολύ δυνατή. Εξαιρετική θα έλεγα. Η σύζυγος του Νικολάς Κολάσο που βρέθηκε στο Βικελίδης. Βλέπω κάθισε και στον μπάγκο κιόλας. Και έγραψε ότι είναι ερωτευμένη με το Κλεάνθης Βικελίδης. Πολύ όμορφη σύζυγος του Αργεντινού Μέσου. Στο μπάσκετ ο Μποχωρίδης βρίσκεται στη λίστα της εθνικής. Από ό,τι βλέπω και όπως γράφει και το Λαμπαουτάρης, δηλώθηκαν 24 παίχτες που θα έχουν δικαίωμα συμμετοχή στους προγραμματικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 19 με τη Σερβία και τη Γεωργία στο πρώτο παράθυρο της δεύτερης φάσης και μεταξύ των παίχτων που δηλώθηκαν βρίσκεται και το όνομα του Λευτέρη Μποχωρίδη, του αρχηγού του Άρη. Αναμενόμενο κιόλας νομίζω σαν εξέλιξη. Την Πέμπτη στο βόλεϊ, έτσι για να φέρουμε κάποια τελευταία νεότερα από τον Άρη πριν κλείσουμε την εκπομπή, θα γίνει και η παρουσίαση της νέας ομάδας, 5-23 Αυγούστου και ώρα 4, στο Coffee Bar Restaurant Allegro, στο Μέγαρο Μουσικής Πεμπτόροφο, θα γίνει επίσημη παρουσίαση της ανδρικής ομάδας, παρουσία και του κύριου Μιχάλη Ζορπίδη. Όπως διαβάζουμε, θα είμαστε φυσικά εκεί και θα υπάρχουν και φωτογραφίες και δηλώσεις από την παρουσίαση της νέας ομάδας Βόλου του Άρη που κάνει το δικό της ξεκίνημα και μια επανεκκίνηση με τον Μιχάλη Ζορπίδη στο τιμόνι. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπής. Θα το δούμε πάλι αύριο όσο λαμπαουτάρις ο Νέαρ, λίγο μετά τις 5 στο Λίμπερο 107,4. Φυσικά ακολουθεί ο κύριος Δαναξής μέχρι και τις 9. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.